Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να υποδεχτούμε τη Μίνα Ορφανού. Παρόλε. Γεια σου, Μίνα. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, γλυκιά μου. Καλώς σας βρήκα. Έλα στην παρέα μας. Έλα στην παρέα μας να παρολάρουμε. Στο μεσαίο. Όπου θέλει. Όπου αισθάνεσαι καλύτερα. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Γουστάρεις που ήρθες στην παρέα μας? Γιατί εμείς γουστάρουμε πολύ. Και εγώ γουστάρω. Εντάξει. Καιρό έχω να σε δω να βγαίνεις τηλεόραση, νομίζω. Πρέπει να υπάρχει και ένας λόγος για να βγω. Έχουμε κάποιο λόγο συγκεκριμένο? Θεατρική παράσταση. Ωραία. Αλλιώς δεν μπορώ να βγω. Γιορτάζει σήμερα. Σήμερα ναι, είναι γιορτή. Χρόνια πολλά, αγάπη. Είναι του Αγίου Μινά σήμερα, έτσι. Ναι. Μου το λέγανε πριν να βγούμε στον αέρα. Και έλαχε τώρα αυτό, δεν το είχαμε κανονίσει. Και εντωμεταξύ, κάθε χρόνο κάνω γιορτή στο σπίτι και ξέχασα ότι την Τετάρτη ήταν η γιορτή. Και άφησα κόσμο. Του έχει αφήσει σπίτι? Και ήρθα εδώ πέρα, ναι. Ωραία, να του στείλει την αγάπη σου. Και τα φιλιά μου και στον Γιώργο του Βούλγαρη, παρακαλώ. Θα περιμένουν λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι. Για να γυρίσει να γιορτάσετε. Τι έχετε ετοιμάσει, φαγητό, γλέντι, κρασιά και ορεκτικά, τίποτα ωραία. Άλλο. Γλυκά θα φάτε? Ναι, και ένα γλυκό έτσι για το καλό. Κουμτέλα έχετε να είναι ζεστά το σπίτι σας? Φυσικά, όχι. Πρέπει να σου κάνω μία δώρο για τη γιορτή σου. Μάλλον. Λοιπόν, έχει μία κουμτέλ δώρο από, από το Παρόλε με πολύ αγάπη για τη γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς είναι η ζωή και σου? Και ισχύει ναι. Ότι καίει 30 λεπτά την ώρα. 30 λεπτά του ευρώ την ώρα ναι. Και η κουμτέλ μου. Τα ξέρεις αυτά όλα. Φυσικά, παρακολουθώ, ναι. Ωραία, λοιπόν. Και είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος ότι καίει 30 λεπτά του ευρώ την ώρα. Για να μπορεί ο κόσμος να την αγοράσει. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, έχω φάει κόλλημα εγώ, γιατί έχω αρρώστια με τη ζέστη. Θέλω να είμαι σε ζεστό περιβάλλον. Και με την κουμτέλ έχω πάθει μία εξάρτηση. Έχω παντού κουμτέλ, τρελαίνομαι. Την αγαπώ γιατί μου κάνει παλαιϊκή σόμπα. Κοίταξε τη λίγο, Μινά. Δώστε μου λίγο την κουμτέλ. Θέλω με τη Μίνα να το κάνουμε μαζί αυτό. Θα ξέρω την πάρουμε αγκαλιά. Δηλαδή, κοίταξε. Κοίταξε τι, είναι κλασική. Δεν το παίζει ότι είμαι μοντερνιά. Συγγνώμη, θα πάρω τη μίνι ή τη μεγάλη? Τη μεγάλη θα σου πω. Εντάξει. Θες τη μίνι? Όχι. Τη μίνι τι να πει? Τίποτα, μη κοιμάω. Τι λέμε? Ή θα πάρεις τη μεγάλη ή θα την πάρεις. Θες ζεσταθείς ή δεν θα ζεσταθείς. Και η μίνι κάνει τη δουλίτσα, αλλά τώρα είναι για η μίνι, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, η κουμτέλ μου, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε μια και το ξεκινήσαμε. Την κουμτέλ δώσε. Λοιπόν, η κουμτέλ. Κοίταξε τι, μου κάνει παλαιϊκή, κλασική, την ίδια στιγμή very chic και very simple, très simple. Και είναι και σε ματ χρώμα. Ακριβώς, δεν έχει λαϊλίκι επάνω της καθόλου. Και έχει μια διζαϊνιά πολύ simple, πολύ απλή και την αγαπώ. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ αποδοτική ρε Σιμίνα, γι' αυτό έχω φάει καψούρα. Και είναι και très chic. Tout à fait. Και εσύ είσαι très chic όμως. Είναι και comme il faut. Είναι. Εσύ είσαι très chic, αλλά δεν είσαι comme il faut. Α, γιατί? Νομίζω ότι δεν είσαι κομιλφό. Δεν σε έχω για κομιλφό. Όχι, είμαι πολύ ατσούμπαλη. Πρέπει να είσαι λίγο περίεργο πλάσμα εσύ. Ναι, είμαι. Για κομιλφό δεν σε έχω. Όχι. Για σικ, ναι, αλλά για κομιλφό όχι. Για σικ πολύ σε έχω. Λοιπόν, αυτή την εποχή λοιπόν έχουμε... Δεν είμαι κομιλφό γιατί τρώω τα πατατάκια με τα δύο χέρια. Το πατατάκι γενικώς δεν έχει καθόλου κομιλφό. Κομιλφιλίκι. Είναι από μόνο του ξεφτυλισμένο το, και σαν ποιότητα φαγητού και σαν τρόπος να τρως. Σ' αρέσει το πατατάκι, Πάρα πολύ. Μόνο με τη ρίγανη. Σ' αρέσει το αλμυρό γενικά? Ναι. Και το γλυκό. Θέλεις έντονο αλμυρό για να πέσεις μετά στο βαρύ γλυκό? Όχι, τα τρώω μαζί. Με συνδυασμό και τα δύο, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ο Ταύρος που το έχει αυτό. Δεν αυτό που λες. Πάνω σου, δεν έχει γράψει. Όχι, τρέχω, γυμνάζομαι. Ωραία. Καθημερινά. Έχω να γυμναστώ 2 μήνες. Γιατί, έχεις γιατί κάνει πριν 5 μέρες έβγαλε το γύψο. Αλήθεια. Ναι. Στο τρέξιμο. Όχι. Κοιμόμουνα, σηκώθηκα και έπεσα από το κρεβάτι. Ξέρεις γιατί. Γιατί μου ούδιασε το πόδι. Όχι, γιατί δεν είχε ζέστη στο σπίτι, στο δωμάτιο. Α, εντάξει. Τότε 2 σόμπες, παρακαλώ. Η κουμτέλ μου είναι και υπέρυθρη θέρμανσή της. Θα δώσω κάνω πλάκα, αλήθεια σου λέω. Το μειοσκελετικό έρχεται και στο ζεσταίνει. Το πρωί που ξεφτυλίστηκα, έπαθα πριν 2-3 εβδομάδες είχα πάθει το λουμπάγκο που ξεφτυλίστηκα. Που έμεινα έτσι να πούμε και ήμουν με ένεση και ήρθε εδώ.
Λοιπόν, και μετά ξεκίνησα τη full κουμτέλ. Full κουμτέλ, full κουμτέλ, ήρθα και έδεσα αμέσως. Μα το έχω πει κι εγώ. Και οι 30 λεπτά του Ευρού την ώρα. Θα την πάρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε θεατρική παράσταση τώρα. Τι κάνεις αυτή την εποχή, επιθεώρηση. Λοιπόν, ναι, είμαστε σε πρόβες. Ναι. Έχουμε 29 του μηνός πρεμιέρα. Η οικογένεια Σόιμπλε. Η οικογένεια Σόιμπλε. Ναι, Σόιμπλε. Ναι. Γιώργος Μακρύς, σκηνοθέτης και συγγραφέας του έργου. Με πρωταγωνιστή Γιώργο Βασιλείου, Μέρη Βλουτή. Εγώ και άλλοι. Πού δεν θα τους πεις έναν έναν τώρα αυτό που ξέρεις, τρελαίνε με τους ηθοποιούς που βγαίνουν και μπαίνουν σε τρεπάκι και μην ξεχάσουν κάποιον και τα λοιπά και ζουν αυτό το δράμα, ότι μήπως δεν έχω πει κάποιον. Εντάξει. Όχι. Και όλους τους άλλους λοιπόν, τους τιμάς και τους αγαπάς. Ναι. Ωραία. Είναι συνάδελφοι, συνεργάτες και χωρίς αυτούς δεν πάει το έργο. Εννοείται, αγάπη. Πώς αισθάνεσαι που είσαι βραβευμένο κορίτσι κινηματογραφικά? Περίεργη ερώτηση. Μιλώ για τη Στρέλα, βέβαια, που ναι. Όλοι ξέρουμε και αγαπάμε γι' αυτό το. Νιώθω ότι πέρα από ότι πήραμε αξία το βραβείο, λόγω ερμηνείας. Mm-hmm. Αισθάνεσαι, σου δίνει χαρά αυτό, ικανοποίηση? Ναι, αισθάνομαι πολύ χαρά, ναι. Αισθάνομαι κάπως δικαιωμένη, θα έλεγα. Δικαιωμένη απέναντι σε ποιους, σε τι? Δικαιωμένη το ότι όταν υπάρχουν άτομα που έχουν ταλέντο και δεν μπορούν να το εξωτερικεύσουν, παιδί μου. Και πρέπει να το αποδείξουν έναν τρόπο. Ναι, 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 ναι. Εντελώς τυχαία δηλαδή έγινε και η Στρέλα και εντελώς τυχαία νομίζω πήρε και το βραβείο. Και το πήρε με τρέλα η Στρέλα το ναι. Βραβείο και της άξιζε και πολύ. Ευχαριστώ. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε εμείς οι δύο νομίζω. Θα ήθελα ωστόσο να δούμε, έχουμε ένα βίντεο αφιερωματικό για σένα, τα γνωστά που κάνουμε για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και αγαπάμε. Θες να το πάρεις μάτι? Ναι, αμέ. Έλα. Από πού? Από παντού. Α. Είχε την ευτυχία να κάνει πραγματικότητα αυτό που επεδίωκε από μικρή. Να γίνει μια όμορφη γυναίκα. Η μήνα ορφανού που οι φίλοι της τη φωνάζουν Στρέλα γεννήθηκε αγόρι. Αλλά τίποτε πάνω της δεν θυμίζει τη βιολογική της ταυτότητα. Την έχει αφήσει πίσω, στην Κάλυμνο, όπου μεγάλωσε, μαζί με το βαφτιστικό της όνομα που δεν το αποκαλύπτει ποτέ. Σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Παιδικά χρόνια δύσκολα, όχι τόσο από τους γονείς της που αποδέχθηκαν τη διαφορετικότητά της, όσο από το κλειστό περιβάλλον του νησιού και τους συμμαθητές της. Πότε άστρα, πότε άκρη της αμπίσου. Τα παιδιά της τάξης δεν την καλούσαν ποτέ στα παιδικά πάρτι. Μέχρι τα 15 της ήταν κλεισμένη στο σπίτι, απομονωμένη. Φοβόταν τα σχόλια, φοβόταν το κράξιμο και πιο πολύ απ' όλα φοβόταν μην ακούσουν τίποτα οι γονείς της και πληγωθούν. Φυσικαλλιτεχνική, ζωγράφιζε από μικρό παιδί. Κληρονόμησε το μικρόβιο της τέχνης από τον πατέρα της που ήταν βραβευμένος ξυλογλύπτης. Είχε φιλοτεχνήσει μάλιστα και το γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου. Στα 17 άνοιξε τα φτερά της και πήγε στη Ρόδο. Έκανε διάφορες δουλειές. Πολιτρία σε καταστήματα με τουριστικά, υπάλληλο σε fast food και ξενοδοχεία. Ουσιαστικά ήταν το ξεκίνημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της. Όμως η Ρόδος ήταν μικρή για να χωρέσει τα όνειρα της Μίνας. Επόμενος σταθμός η Αθήνα, σε ηλικία 25 χρόνων. Η Αγγελία που είδε τυχαία ένα βράδυ ότι ο σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας ζητά ηθοποιό για ρόλο σε ταινία, της άλλαξε τη ζωή. Οι φίλοι μου φωνάζουν Στρέλα. Λένε πως είμαι λίγο τζάτς. Σε μένα τι σου αρέσει? Μόλις τα πόδια σου. Η Μίνα έγινε Στρέλα σε μια ταινία διαφορετικά τρυφερή, με τεράστια απήχηση σε κοινό και κριτικούς. Πήρε 4 βραβεία, μεταξύ των οποίων πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Μίνα από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Το σύριαλ και το θέατρο ήταν φυσική συνέπεια της μεγάλης επιτυχίας. Όμως η Μίνα δεν θαμπόθηκε ποτέ από την αναγνωρισιμότητα και τις δημόσιες σχέσεις. Το μότο της ζωής της είναι «Ψηλά το κεφάλι και δώσ' του περπάτημα». Και ο πιο μεγάλος της ενθουσιασμός
είναι που από αγόρι έγινε γυναίκα, χωρίς να χαθεί. Γιατί, όπως έχει πει η ίδια στη συνέντευξή της, η κοινωνία σε κάνει σκουπίδι, ένα με το δρόμο. Αλλά εγώ ρίσκαρα τα πάντα για να τα καταφέρω. Με την αλήθεια και στο ψέμα θα φέθει. Είναι συγκινητικό να βλέπεις το παρελθόν. Ναι. Γιατί ποτέ μου δεν κατάφερα να πιστέψω ότι εγώ είμαι αυτή που βλέπω. Και ποτέ μου, όποτε με έβλεπα στην τηλεόραση, αυτά τα λίγα που έχω κάνει, δεν μπορώ να ταυτίσω ότι εγώ είμαι αυτή. Και ένας λόγος που μπορεί και να μην είμαι καβαλημένη τέλος πάντων, είναι γι' αυτό το λόγο. Με βγάζω απ' έξω. Σε γουστάρεις? Γουστάρω μόνο ότι είδα τους πίνακές μου. Δεν θέλω να με πιάσει κατάθλιψη επειδή τα είδα. Αλλά για το μόνο που χαίρομαι μέσα στο βίντεο είναι οι πίνακές μου. Γιατί δυστυχώς μόνο οι πίνακές μου έχουν αναγνωριστεί. Και εξωτερικό και Ελλάδα. Και το μόνο που με κάνει χαρούμενη είναι στο Ντουμπάι, στο Μπούλεραρά το ξενοδοχείο, υπάρχει ένας πίνακάς μου μέσα. Καταλαβαίνω ότι είναι το είδος της τέχνης που σε εκφράζει περισσότερο. Ναι. Και γυρνάω πίσω στην ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Το πώς νιώθω ότι είμαι βραβευμένη. Ξέρεις τι γίνεται, όταν βραβεύεσαι για μια συγκεκριμένη δουλειά κινηματογράφο και έκτοτε δεν έχεις ξαναπάρει πρόταση, γιατί τυχαίνει να ζούμε σε μια χώρα πολύ κομπλεξική, δεν σου ανοίγονται οι ορίζοντες. Και όπως είχα πει και σε μια άλλη συνέντευξη, δικαίως στέρισα το βραβείο από μια βιολογική γυναίκα. Α, αισθάνεσαι κάτι τέτοιο? Αισθάνομαι ότι, ναι, ότι δεν μου άνοιξε κάτι. Και πιστεύεις ότι ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε, γιατί πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό που λες αντικειμενικά, μια κοπέλα η οποία βραβεύτηκε, έδειξε να έχει πολύ ταλέντο μέσα από αυτό, είναι όμορφη, γοητευτική, ταλαντούχα, περιμένεις το επόμενο βήμα να είναι το ίδιο δυνατό και περιμένεις να υπάρξει γενικότερα προτάσεις, να υπάρξουν και εξέλιξη. Ναι, δεν υπήρξαν προτάσεις. Και αυτό το χρεώνεις το γεγονός ότι δεν γεννήθηκες βιολογική γυναίκα. Το χρεώνω το ότι το διαφορετικό είναι πάντα διαφορετικό. Είναι πάντα διαφορετικό, ναι, αλλά το να είναι διαφορετικό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να είναι και περιθωριακό ή πρέπει να είναι μη αποδεκτό. Νομίζω ότι κατάλαβες τι θέλω να πω. Νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε πραγματικά, ναι, χωρίς υπονοούμενα. Απολύτως κατάλαβα τι λες. Την ίδια στιγμή μου λες ότι είναι μια κομπλεξική χώρα η Ελλάδα. Ναι, είναι. Δηλαδή, εντάξει, και ποιος δεν τη βιώνει. Δηλαδή, τη βιώνει ένας παχύσαρκος. Δεν ξέρω αν είναι η Ελλάδα η κομπλεξική χώρα ή αν γενικώς το σύμπλεγμα, αυτό που λέμε κόμπλεξ. Αν γυρίσουμε την Ελλάδα 2.000 χρόνια πίσω, δεν ήταν η κομπλεξική. Τελικά το μέλλον είναι που κάνει τον άνθρωπο πουριτανό και όχι το παρελθόν και το παρόν. Η εξέλιξη, λες. Ναι, η εξέλιξη είναι που κάνει τον άνθρωπο πουριτανό. Μας συμπλοκάρει περισσότερο. Και καλλιεργεί περισσότερο το σύμπλεγμα γενικότερα που έχουμε όλοι. Τα συμπλέγματά μας, ίσως. Τα πάντα. Στη φύση του ανθρώπου δεν είμαστε κομπλεξικοί? Η φύση μας γενικά, επειδή μας έδωσε μυαλό, γιατί αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Τέλος πάντων, ναι. Από τη στιγμή που έχουμε μυαλό και κάνουμε τόσα πράγματα, θα πρέπει να είχαμε πολλή εξέλιξη. Και εξέλιξη καλή. Αλλά όχι να μας πηγαίνει πίσω. Αλλά το μέλλον τελικά βλέπω ότι μας πηγαίνει πίσω. Έχεις μια πικρία και ένα παράπονο γενικότερα για το κοινωνικό νταραβέρι. Για το κοινωνικό νταραβέρι. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, γιατί ξέρω ότι έχεις περάσει και λίγο δύσκολα χρόνια στην παιδική ηλικία και αργότερα. Τα δύσκολα χρόνια, όταν περνάνε, έρχονται μετά τα καλά. Mm-hmm. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, έχεις φλερτ, εντάξει. Εντάξει, δεν θα είναι για πάντα, γιατί μεγαλώνουμε και όσο και να είναι όταν μεγαλώνεις, αλλάζει αυτό. Πάει πίσω πάλι. Το να είσαι εμφανίσιμη παίζει τελικά πολύ ρόλο. Βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Σε όλες τις απόψεις. Βοηθάει, επιβεβαιώνει, δημιουργεί αυτοπεποίθηση. Τα πάντα, τα πάντα. Και γενικότερα εξελίσσεσαι πιο εύκολα όντας όμορφη. Από τις δικές σου συνεντεύξεις, λοιπόν, θα πάρω κάτι και ξέρω ότι μιλάς δημόσια και ανοιχτά για αυτό, για την ιδιωτερότητά σου, για το γεγονός ότι γεννήθηκες αγοράκι και στην πορεία φρόντισες να γίνει αυτό που πραγματικά ήσουν μέσα σου και να το εξελίξεις σε επίπεδο οργανικό, δεν ξέρω πώς να το θέσω.
Και καταλήγεις να γίνεσαι το κορίτσι που έτσι κι αλλιώς ήσουν πάντα, αλλά που ήταν ατελές ίσως σε επίπεδο βιολογικό στην αρχή. Το φέρνεις στα ίσα του, γίνεσαι η γυναίκα που θα έπρεπε να είσαι, γιατί αυτό είσαι από τη φύση σου. Και γίνεσαι και όμορφη, γιατί και αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι μεγάλη τύχη που σου συμβαίνει. Δεν ξέρω. Για φαντάζομαι. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, παιδιά, αλήθεια. Για φαντάζομαι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι ιδιαίτερως τυχερή. Το λέω πολλές φορές και στην παρέα μου πολλές φορές που τυχαίνει να λέω ότι είμαι τυχερή που ο σωματότυπός μου και η φωνή μου και. Κατάλαβες. Και το δέρμα ακόμα. Γιατί είναι... φαντάζομαι έχεις αναστραφεί κοπέλες οι οποίες δεν γεννήθηκαν κοπέλες. Μιλώ για αγόρια τα οποία στην πορεία. Πολλές φορές. Άλλαξαν το φύλο τους. Μέσω Facebook πολλά παιδιά μου ζητάνε συμβουλές. Και όταν βλέπω ότι θέλει πάμπολη δουλειά και όταν βλέπω ότι είναι και ένα 80, εγώ πάντα λέω ότι μην το κάνεις. Ναι. Και βασικά όταν θέλει πάρα πολύ δουλειά, μήπως δεν πρέπει να γίνεται κιόλας. Και άμα θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Αρκεί να μην μου ζητάνε συμβουλές, γιατί με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ ήμουν ευτυχής και τυχερή που είμαι 1,68-1,70. Και γενικώς όλα τα χαρακτηριστικά σου είναι καθαρά θηλυκά. Δεν γενικά. Ξέρω αν ήμουν 1,85, αν θα ήμουν η Μίνα. Για πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Στείλτε μας τα tweets σας και αυτά, γιατί ξέρω ότι έχετε αρχίσει και φορτώνετε τώρα, γουστάρετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Είναι 5.000 μηνά. Θα τα πάρω εγώ. Έχεις πάρει τηλέφωνο. Χρειάζεται. Με τη σώμα δώρο θα πάρω και τα 5.000. Δεν μπορούμε να τα στερήσουμε από ένα τηλεθεατή, αγάπη μου, επειδή είσαι στάρα όμορφη εσύ. No. 14-584, ρίχτε φόνη, εσείς θα τα πάρετε τα 5.000. Εγώ ποτέ δεν πρόκειται, έχω πάρει 100 φορές, μάλλον με έχει αποκλείσει η εταιρεία εμένα από την ιστορία. Ούτε η Μίνα θα τα πάρει. Ένας από εσάς, 14-584, 5.000. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο τηλεθεατό πουλά μου, με πολύ παρόλα, με Μίνα. Παρόλε με Μίνα Ορφανού σήμερα. Έχω ωραίο παράκι. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Παρόλε όταν το παρόλε. Θέλω να κατεβώ το 8 παρόλε, λέγω. Δεν θυμάμαι καθόλου τι λέγαμε. Εγώ θυμάμαι. Για πες. Λέγαμε ότι είχαμε πάει κάτω πεζάκια και γλύφαμε παγωτό σπρωξιγλύψε στη θάλασσα. Αυτό λέγαμε. Δεν θυμάμαι και εγώ τι λέγαμε. Ας το πάρουμε παλού. Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πως πήγα για break πάντως. Θυμάμαι ότι είπα στους τηλεθεατές μας ότι έχουν μείνει λίγα λεπτά για το 5.000. Αχ, μου είπες ότι θα πάρω τα 5.000 για τη σόπα. Μπράβο. Σου είπα ότι θα πάρεις τη σόπα δώρο που είναι σήμερα γιορτή σου, αλλά τα 5.000 θα τα πάρει ένας τηλεθεατής. Μην τα θες όλα δικά σου. Βραβευμένη είσαι. Όμορφη είσαι. Τα έχεις καταφέρει και σε έχει αγαπήσει ο κόσμος παρόλη την ιδιωτερότητά σου. Τα έχεις καταφέρει να σε γουστάρει. Παρόλε όμως, μετράει και η δικιά μου αξιοπρέπεια. Δεν θα πάρεις και το 5.000, συγγνώμη. Ο κόσμος δεν αγαπάει έτσι εύκολα, άμα δεν δείξει κι άλλο σε καλά στοιχεία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θυμάμαι τι λέγαμε, αγάπη. Ναι. Λέγαμε ότι είσαι τυχερό πλάσμα. Και είσαι τυχερό πλάσμα γιατί δεδομένου ότι γεννήθηκες αγοράκι και το έφερες στα ίσα του μετά, γιατί τα ίσα του ήταν να είσαι γυναικάρα. Απλά είσαι. Δεν μπορώ την καταπίεση. Όχι, θέλω να πω ότι είσαι τυχερή γιατί λέγαμε ότι υπάρχουν και άλλα πλάσματα που έχουν ζήσει παρόμοια θέματα. Και δεν τους το έδωσε η φύση έτσι, όχι, εύκολα, το να το φέρουν στο θηλυκό τους, στα ίσα τους και να είναι γυναικάρα μετά. Και έλεγες λοιπόν πριν κάτι το οποίο πραγματικά το εκτιμά κανείς. Λες ότι έρχονται άνθρωποι και σου ζητάνε συμβουλές. Ναι. Σε φρικάρει το να σου ζητάνε συμβουλές. Στην αρχή όχι. Ναι. Αλλά μετά όταν πέφτανε βροχή, ναι, ναι, φρίκαρα γιατί λέω όπα. Αγόρια που θέλουν να κάνουν αλλαγή φύλου. Για τα πάντα. Α. Αλλά δεν μπορούσα να δώσω συμβουλές. Δηλαδή δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να δώσω συμβουλή. Ναι. Γενικά εγώ νομίζω ότι το να δίνεις και συμβουλή είναι και λίγο αγενές πράγμα. Δηλαδή... Ναι, γιατί να δώσω συμβουλή. Στην αρχή το έκανα και μετά το μετάνιωσα. Και κάνει και γεροντικό λίγο, πες μου τη συμβουλή σου. Ναι. Τύπο ότι εσύ που ξέρεις τα πολλά γιατί έχεις ζήσει περισσότερα και λες κάτσε φίλε. Ωπα. Γιατί εγώ. Αν θες να κάνεις το καλό, κάντο. Αλλά δεν ξέρεις το καλό, τι μυαλό έχει αυτό που θα πάει να το κάνει. Και δεν ξέρεις και αν είναι το καλό του καθενός αυτό που λες εσύ, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι το δικό του νταραβέρι. Εντάξει, εγώ είχα και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το να αλλάξω. Ήθελα να συνεχίσω τους πίνακές μου. Μετά ήρθε η υποκριτική, που κάνω μια παρένθεση και πάω λίγο πίσω.
λέω, στέρισα ένα βραβείο, αλλά απ' την άλλη πάλι μπήκα και η Χρυσούζα μέσα σε ένα χώρο το οποίο άρχισε η κρίση. Λες, στέρισε ένα βραβείο από μια βιολογική γυναίκα, είπες. Ναι, γιατί το είπα αυτό. Γιατί όταν έρχεται ένα βραβείο, καλό είναι να έρθει και μια δουλειά. Δηλαδή, δεν πήγε μόνο στην Ελλάδα η ταινία, πήγε σε 42 χώρες. Σύνολο 9 βραβεία πρώτου γενικού ρόλου. Γιατί λοιπόν μετά εδώ στην Ελλαδίτσα αυτή που την προήγαγες παίρνοντας βραβείο, με το δικό σου και εσύ βήμα τέλος πάντων και κομμάτι. Αυτό το δάχτυλο είναι φρικτό, τώρα το είδα στο μόνο του. Βάλ' το στο δάχτυλό μου. Έλα, αγάπη μου. Δηλαδή, τρε... Παραβωνιάστηκε. Να σου πω τι γίνεται. Το αφήνω εδώ για να μην το ξεχάσω. Έχεις πάρει σόπα κουμτέλ, να ξέρεις, μέχρι τώρα και δαχτυλίδι, έτσι. Όχι, καλέ, αυτό θα το αφήσω. Λοιπόν, στο δίνουμε με χαρά. Ευχαριστώ. Όταν εγώ πήγα στην βράβευση... Έχω και τη Βέρα μου να προσθέσω. Δεν είχα ιδέα ότι θα πάρω το βραβείο. Εντάξει, δηλαδή δεν το είχα δεδομένο, ρε παιδί μου. Βέβαια, και μόνο που πας για τη πιθανότητα να βραβευτείς, είναι ωραίο συνέστημα. Εντάξει. Δεν μπήκα, βγήκα, έφυγα. Δεν μάσησες. Όχι, όταν άκουσα το όνομά μου, ναι. Βασικά εγώ μίλαγα δίπλα με τη σκηνογράφο. Κάτσε να δω αν έχουν γίνει όπως τα λες, γιατί έχω τα πάντα. Μα τα λέω γιατί έτσι έχουν γίνει. Όχι, δεν σε πιστεύω, για να δω. Για να δούμε. Από πού θα βλέπω εγώ. Από παντού βλέπω. Μην πάθω λουμπάγκο. Μήνα. Ευχαριστώ την Ακαδημία για αυτή την τιμή, τον Πάνο Κούτρα που πίστευσε σε μένα, τους συνεργάτες που κουράστηκαν πάρα πολύ και τους τηλεφώνησα κι εγώ, γιατί δεν είχα ιδέα του νέου σινεμάς και μου το δείξανε πάρα πολύ βαθιά. Που η διαφορετικότητά τους τους έχει αναγκάσει να είναι στην αφάνεια. Το πέρασε και το μήνυμά σου, αγάπη. Μ' άρεσε και ο σινεμάς. Ναι, λάθος μου και μετά με κράξανε. Εγώ νόμιζα ότι το είπες επίτηδες. Όχι, δεν το είπα. Δεν λέω ποτέ τίποτα επίτηδες. Είμαι αυθόρμητη. Ό,τι μου βγει το λέω. Ο σινεμάς είναι ωραία λέξη γιατί είναι. Κι όμως με κράξανε την άλλη μέρα. Παντού γράφανε. Και ξέρεις τι με ενόχλησε. Όλο αυτό το χειροκρότημα που έγινε μέσα εκεί. Όταν βγήκα έξω, ήρθαν 5 άτομα και μου δώσανε συγχαρητήρια και η πρωταγωνίστρια από τον Κοινόδοντα και έμεινα 2 λεπτά και έφυγα και πήγα σπίτι μου. Φούσκα ήταν όλο αυτό το χειροκρότημα. Λες ότι έγινε μόνο για να εξυπηρετήσει τη στιγμή στη Λεζάντα. Έγινε. Είναι, ξέρεις κάτι, πάνω στον αυθορμητισμό μας κάνουμε πάρα πολλά. Όλο αυτό το χειροκρότημα, εγώ θα έπρεπε να είχα φύγει την άλλη μέρα το πρωί από τη χειραψία την πολύ. Ναι. Αλλά έφυγα μέσα σε 5 λεπτά, που σημαίνει ότι σε 5 λεπτά, για να φύγω, σημαίνει ότι είδα κάτι που δεν με γέμιζε. Άρα θα ήθελες, ας πούμε, να έχεις μια προσωπική επαφή με κάποιους ανθρώπους από εκεί, διακεκριμένους. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Ό,τι μου δείξαν, έδειξα. Αισθάνομαι ότι έχεις μια και 2 ίσως και 3 πικρίες. Σχετικά με αυτό που συμβαίνει κοινωνικά. Αν πάρεις αυτή τη στιγμή όλη την Ελλάδα, είναι πίκρα. Λέγαμε όμως ότι μετά τη Στρέλλα δεν σου βγήκε κάτι γκράντε, κάτι στο επίπεδο που θα έπρεπε ίσως. Ήθελα κινηματογράφο. Πιστεύεις ότι αυτό που παίζει ρόλο στη δική σου περίπτωση είναι τύπου ρατσιστική συμπεριφορά? Να το πω ξεκάθαρα. Ναι. Αν ήμουν γκέι θα είχα δουλειά. Mm-hmm. Αλλά το να γίνεις τρανς, καταρρύπτονται όλα. Γι' αυτό είπα η αφάνεια. Άρα λοιπόν, σε απορρίπτει, λες, η γκέι κοινότητα? Όχι. Το να είσαι γκέι είναι πιο εύκολο να δουλέψεις. Φοράς ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, εντάξει. Τώρα που είναι και η μόδα και τα μουσια, τα αφήνεις όλα. Αλλά το να βάλεις ένα ζευγάρι στήθος και να πάρεις μια γυναικεία μορφή, ανεξαρτήτως προσωπικότητας, σε πάει κάτω.
Στη δική σου περίπτωση έχω την εντύπωση ότι δεν έχεις πάρει τυχαία μια γυναικεία μορφή και έχεις βάλει δύο τακούνια και ένα φουστανάκι. Αισθάνομαι ότι μιλάω με μια γυναίκα. Με γυναίκα μιλάς σωστά, το τοποθέτησες. Απλά πάλεψα κι εγώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Θα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο. Με ποιο τρόπο, Μίνα? Με ποιο τρόπο? Πριν κάνω κάτι, το σκέφτομαι πάρα πολύ καλά πριν το κάνω. Δηλαδή, θα μπορούσα αυτή τη στιγμή, αφού να το θέσουμε και έτσι, είμαι η μοναδική μέσα στην Ελλάδα, μέσα στο χώρο, όχι το celebrity, δεν είμαι celebrity, είμαι ηθοποιός, που είμαι η μοναδική με διαφορετικότητα, που θα μπορούσα κάθε μέρα όλα τα περιοδικά να γράφουν για μένα. Η Μίνα σήμερα είναι με αυτόν τον γκόμενο, αύριο είναι με τον άλλο γκόμενο και τέλος πάντων να τελειώνει η χρονιά. Αλλά δεν έχεις προκαλέσει. Δεν θέλω να προκαλώ, γιατί δεν είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και μόνη μου να ήμουνα, πέρα από τους γονείς μου. Εντάξει, άλλαξα την εξωτερική μου εμφάνιση για αυτό που ήθελα. Και η εσωτερική μου το ίδιο είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αλλάζοντας, αλλάζω και μυαλά και πηγαίνω μετά προς το χειρότερο. Το θέμα είναι να εξελίσσω με και να παραδειγματίζεται ο κόσμος ότι, okay, είναι μια τρανς, αλλά τουλάχιστον παιδιά τα έχει καταφέρει με αξιοπρέπεια και το δείχνει και κάθε μέρα. Γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε μόνο τηλεόραση. Ξυπνήστε και λίγο και δείτε ότι και η διαφορετικότητα, όπως και για μένα ο άλλος είναι πολύ διαφορετικός, υπάρχει μια αξιοπρέπεια σε όλους. Προσωπικότητα, ύφος, ήθος. Μέσα από αυτό που λες αντιλαμβάνομαι ότι αισθάνεσαι ότι υπάρχει λίγο ένας φασισμός των γκέι ανθρώπων. Δηλαδή μου λες ότι πιο εύκολα περνάει το γκέι πρόσωπο. Πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα γιατί η εικόνα τους είναι καθαρή. Όμως εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς οι γκέι, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι από αυτούς, άνθρωποι με προσωπικότητα και ταλαντούχοι. Γιατί δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές βρίσκομαι γκέι άτομα και τα βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δεν κατηγόρησα. Απλά εννοείτε. Τοποθετούμε ότι είναι πιο εύκολο είναι να έχει μια δουλειά. Είναι πιο αποδεκτή, ίσως. Ναι, κοινωνία. Είναι πιο αποδεκτή. Αυτό είναι που μου φαίνεται, μου κάνει εντύπωση. Είναι η εικόνα τους, παιδί μου. Δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή πάνω τους. Ξέρεις όμως, αντικειμενικά, η δική σου εικόνα δεν με σοκάρει καθόλου. Πιο πολύ με σοκάρουν άνθρωποι. Μου έχει τύχει να δω γκέι πρόσωπα τα οποία. Είναι κάπως, ας πούμε, και λες τώρα, ούτε γκέι είναι, ούτε straight είναι, ούτε, δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να είναι, να δείξουν τον γκέιλίκι τους και να το προβάλλουν ως ιδιαιτερότητα και ως στυλ και ως προσωπικότητα, φεύγουν, ξεφεύγουν, ας πούμε. Αν ήθελα κι εγώ να το παίξω πάρα πολύ γυναίκα, θα ερχόμουν εδώ πέρα μια σούπερ ταραντέλα, θα κουνιόμουν, θα πήγαινε το χτίριο δεξιά-αριστερά. Ό,τι κάνεις, είναι ωραίο πρώτα να το ζήσεις εσωτερικά. Δεν χρειάζεται στη δική σου περίπτωση να το κάνεις. Όταν είναι για να αλλάξεις, οτιδήποτε ρε παιδί μου, ζεις το πρώτα εσωτερικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν είναι στη showbiz και έχει σκοπό να μπει, ας ζήσει εικονικά μέσα του ότι μπαίνει χορτάτος, γιατί αν δεν μπει χορτάτος και μπει ξαφνικά και χορτάσει εκεί, τότε το έχασε το παιχνίδι. Είναι αυτό, το ρητό πάει σε όλους τομείς. Να σου πω κάτι, ρε Σιμίνα, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, πιστεύεις ότι υπάρχει. Μεταξύ μας. Μεταξύ μας. Μου αρέσει. Εγώ δηλαδή κάνω και πολύ χιλιόμετρο στον αέρα της τηλεόρασης. Αισθάνομαι και πολύ cool. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι είμαι στον κόσμο. Δεν Κοίτα, έχω την εικόνα. Ένα πράγμα θα πω μόνο και ολοκληρώνει. Είμαι τόσο κουλάτομο, τόσο κομπλεξάριστο, που και αυτά που έχω κάνει τα θεωρώ λίγα. Θα ήθελα κι άλλα να κάνω. Είσαι δημιουργική. Ναι. Είσαι δημιουργική και είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να κάνεις πράγματα γενικότερα, αλλά θέλεις να είναι και αποδεκτά. Έχεις περάσει και από μια φάση της ζωής σου που δεν έχεις. Φαντάζομαι ότι στην παιδική ηλικία, στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι να γίνεις το κορίτσι που βλέπουμε σήμερα, πέρασες δυσκολάκια. Ο Γιουχάρης με υπήρχε. Εγώ πριν να περπάταγα να με κράζανε και από πίσω μου να παίρναγε μια κοντρή και να λέγανε ντόφαλε. Δηλαδή, και λέω, εντάξει, κράζουν και την άλλη από πίσω. Και λέω εκεί. Οχ, οκ, δεν κράζουν μόνο εμένα, αλλά περπάταγα. Ήξερες ότι κάποια στιγμή τελειώνει το πανηγύρι, το φαίνεσαι αγοράκι και αυτό πρέπει να τελειώνει σύντομα, να τελειώνουμε για να πάμε στο γυναικείο, γιατί αυτό είναι η φύση μου. Ήξερες ότι θα γίνει σύντομα αυτό. Δεν ήξερα όμως ότι θα έπαιρνε αυτή την εικόνα. Ποια εικόνα? Αυτή που έχω τώρα. Την ωραία εννοείς εικόνα. Ναι. Δηλαδή, ήσουν διατεθειμένη να το κάνεις, να το πας, ακόμα και αν δεν σου βγαίνει και στο τέλειό του όπως έβγαινε. Όχι, δεν θα έμπαινα στο τρυπάκι να κάνω επεμβάσεις για να βγω μετά κάτι εντελώς εξωγήινο. Που το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Ναι. Και είναι θλιβερό. Και το θλιβερό είναι ότι δεν το έχουν οι τρανς, το έχουν πλέον οι γυναίκες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, είναι όπως είχα πει κάποια στιγμή, η τηλεόραση γέμισε τρανς γυναίκες. Αυτή είναι η διαφορά.
Μην κράζεις κάτι που πας και το κάνεις μετά και χειροτερεύεις τη δική σου εμφάνιση. Και επίσης κράζεις κάτι το οποίο δεν το δημιούργησες εσύ, δηλαδή στο δώσεις. Δηλαδή το να βάλει μία τρανς κοπέλα το 5 νούμερο στήθος, γιατί το έχει άκτη που δεν το είχε εγγεννητής, εσύ που είσαι γυναίκα, μην βάζεις το 8. Αυτό πάει, Μίνα μου, μαζί με την θεία, την προσωπικότητα και την κρίση του κάθε ανθρώπου. Μα εκεί κατέληξα, ότι όταν έχεις προσωπικότητα και σκέφτεσαι πρώτα πριν τι πας να κάνεις, είναι πολύ πιο εύκολο να το ολοκληρώσεις. Με ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Εγώ δεν είχα ονειρευτεί κάτι πολύ κραυγαλαίο, είχα ονειρευτεί ότι θέλω να γίνω γνωστή. Μέσα μου, να συμβαίνει και έξω μου. Και να γίνω γνωστή, αλλά όχι ως ηθοποιός, γιατί δεν ήταν η βλέψη μου. Εγώ, επειδή ζωγράφησα από μικρό παιδί, να γίνω μια γνωστή ζωγράφος. Και όταν τα έργα μου έχουν βγει και εξωτερικό, εκεί χαίρομαι. Γιατί η ζωγραφική είναι μια άλλο είδους τέχνη. Τότε δεν θα πρέπει να γκρινιάζεις, γιατί στα υποκριτικά σου μετά δεν σου βγήκε πολύ το χαρτί. Να μην μπερδέψουμε την υποκριτική με τη ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι. Ναι, ναι. Απλώς λέω το εξής, ότι επειδή σ' άκουσα πριν να έχεις αυτή την πικρία που αλλά λέγαμε σχετικά και γιατί, με το όχι, ότι όχι, 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 θα ολοκληρώσω. Όλοι ξέρουν ότι και στο Ντουμπάι ξέρανε που πήραν τον πίνακά μου. Είμαι η μόνη Ελληνίδα που κοσμεί δικό της έργο μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο. Που για να μπεις μέσα θέλεις 3.000 με το καλημέρα. Και ξέρουν τι είμαι και δεν έχουν θέμα γι' αυτό. Μπορεί να τους αρέσουν τα ξωτικά φρούτα εκεί πέρα, αλλά γενικά ένας άνθρωπος της τέχνης, όταν θέλει να πάρει ένα πίνακα, δεν τον ενδιαφέρει αν αυτός που το έκανε είναι κουτσός, ανάπηρος, έχει τρία στήθια, τρεις ποπούς. Τον ενδιαφέρει η δουλειά που έβγαλε πάνω στον καμβά. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, βοηθάει πάρα πολλές φορές στο να γίνει πιο γνωστό το έργο σου, το να έχεις μια ιδιαιτερότητα και μια προσωπικότητα, η οποία έχει και έτσι ένα βιωματικό. Α, όχι. Τα συγκεκριμένα έργα που έχουν πουληθεί εκεί δεν είχαν ιδέα ότι στην Ελλάδα έχω κάνει. Εντάξει, κάτι. Δεν θα πρέπει να συγκρίνω όμως τον ζωγράφο με τον ηθοποιό, γιατί όπως και να το κάνουμε. Όχι, δεν γνωρίζανε ότι έχω κάνει κάτι. Ναι, όπως και να το κάνουμε, θα έρθει ο άνθρωπος που ζωγραφίζει αυτού του είδους η τέχνη. Βλέπεις το είδος που παράγει, βλέπεις το έργο του. Ενώ ο ηθοποιός το έργο του είναι και ο ίδιος το εαυτός. Οπότε είναι μοιραίο να κρίνεται και σαν προσωπικότητα. Όχι, δεν και σαν κρίνω. Απλά ενημερώνω ότι αυτοί που πήραν τα έργα μου δεν είχαν ιδέα ότι εγώ έχω κάνει υποκριτική στη ζωή μου. Με γνωρίσανε μόνο ως ζωγράφο. Αν γυρίζεις τον χρόνο πίσω, Μίνα, όχι αν γυρίζεις τον χρόνο πίσω, αν ξαναγεννιώσουν. Θα ήθελα να ξαναγίνει αυτό. Θα ήθελες να ξανασυμβεί. Για να πετάξω πολλά χαστούκια. Σε ποιους θα τα πέταγες τα χαστούκια? Σε αρκετό κόσμο. Σε συμμαθητές. Καλά, τώρα οι συμμαθητές μου, άστο, τους βλέπω και γελάω. Θα ξεκινάγεις από εκεί το χαστούκι. Τώρα τα χαστούκια τα έχουν φάει. Σε συναδέλφους κινηματογράφου. Συγγνώμη, δεν είναι κακία αυτό που έχω πει, γιατί θα πρέπει πραγματικά, μπορώ να βγάλω κακία, γιατί έχω και την δικαιολογία να βγάλω κακία, αλλά έχουν τιμωρηθεί ήδη. Δηλαδή, κάποιοι συμμαθητές μου, το οποίο όταν ήμουν εκεί, ήταν πολύ ωραία παιδιά, αλλά πολύ ωραία παιδιά. Ξαφνικά τους βλέπεις χωρίς μαλλιά, με κοιλιά μέχρι εκεί. Δηλαδή και αυτό μια τιμωρία είναι. Ναι, με την έννοια ότι είχες, είχες φάει bullying τότε. Συγγνώμη, δεν είμαι κακιά, απλά εσύ με έκραξες και τώρα δεν χρειάζεται να σε κράξω, δηλαδή αυτοκράζεσαι. Και οι κοπέλες που κάποτε με κοροϊδεύανε, τώρα βγάζουν με το λέιζερ τις τρίχες από το πηγούνι. Δηλαδή, τι να πω, έλα κοίτα την επιδερμίδα μου και κοίτα. Αυτό είναι κακό να το πω, αλλά το βλέπω, δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, έχουν τιμωρηθεί. Δικαιολογείς καθόλου και το γεγονός ότι τα παιδιά. Δεν δικαιολογώ τίποτα. Και δεν είμαι και ο Θεός για να συγχωρήσω κανέναν. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Έχω έρθει μόνη μου, όπως έχουμε γεννηθεί όλοι μόνοι μας. Φεύγουμε μόνοι μας. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Κάνω ό,τι γουστάρω στη ζωή μου. Δεν με ταΐζει κανένας. Δόξα τω Θεώ, τα έργα μου φεύγουνε. Μοσκοπουλούνται. Και ειδικά και στη Ρωσία, που είναι και λάτρης της αγιογραφίας. Δεν με πτωεί τίποτα, ρε παιδί μου, μόνο να έχω την υγεία μου. Γιατί όσο χρήμα και να έχεις, όταν πάθεις κάτι, δεν αναπληρώνεται τίποτα με το θέμα υγείας. Όλα μου πάνε καλά. Και όλα μου πάνε καλά γιατί εγώ το παλεύω. Όμως μέσα σου βλέπω ότι υπάρχει ακόμα μια δόση διάθεσης εκδικητικότητας, λίγο αντιδραστικότητας. Θα μου φύγει, μάλλον θα φύγω μόνιμα από την Ελλάδα.
Έτσι ώστε λες να είσαι σε ένα μέρος που δεν θα είσαι τόσο αναγνωρίσιμη. Καλέ, δεν είμαι αναγνωρίσιμη και τώρα. Δεν είσαι. Όχι. Ο κόσμος νομίζει ότι άμα βγαίνω έξω ότι με θυμάται από τη Στρέλα, από τους βασιλιάδες. Καμία σχέση. Άρα λοιπόν αυτό που θα συνέβαινε και θα ήταν καλύτερα η ζωή σου εκτός Ελλάδας θα ήταν γιατί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Όχι, γιατί εκεί θα μπορούσα να κάνω δηλαδή, και τα έργα μου ακόμα να φεύγουν πιο πολύ. Δηλαδή εγώ δεν θα πήγαινα εκεί πέρα για να πω ότι σαν τρανσέξουαλ ότι θα ζήσω καλά. Όχι, εγώ πάω για να μπορώ να γεμίσω κι άλλο το πορτοφόλι μου. Και εδώ δεν έχει ούτε δουλειά πλέον, αλλά ούτε και αξιοπιστία ανάμεσα στον Έλληνα με τον Έλληνα. Αισθάνομαι όμως ότι όλα αυτά που σου συμβαίνουν και όλες αυτές οι φρίκες που τρως, τις χαίρεσαι, τις γουστάρεις. Τις γουστάρω πάρα πολύ, γιατί αν δεν τις γουστάρω δεν θα ήμουν αυτή που είμαι και δεν θα ήμουν εδώ να τα πω. Δηλαδή, νομίζω ότι όλα αυτά τα χαστούκάκια που θες να δώσεις και δεν τα έχεις δώσει και ούτε θα τα δώσεις, γιατί θα το λες για να το πεις βασικά. Δεν είναι μικρόψυχη, όχι, τα λέω. Τέρπεσαι στην ιδέα στο να φαντασιώνεσαι χαστούκάκια σε κόσμο και ντουνιά κτλ. Γιατί μάλλον είσαι πειραγμένο πλάσμα, έχεις ένα θυμό μέσα σου και είναι λογικότατο. Έχεις ένα θυμό από τα παιδικά χρόνια και, και για τη φύση την ίδια ίσως που λιγάκι σε ταλαιπώρησε μέχρι να το φέρεις στα ίσα του. Και την ίδια στιγμή, την ίδια τη φύση που σε θυμώνει, τη γουστάρεις και την υμνείς. Γιατί μου λες ότι είσαι χαρούμενη, είσαι καλά, χαίρεσαι με την εικόνα σου, γουστάρεις τον εαυτό πάρα σου. Πάρα πολύ, συνέχεια ματιάζομαι. Μη γελάς. Κάνω δίαιτα για να είμαι συνέχεια στα 55 κιλά. Για να το πω κι αλλιώς. Δεν έχω γεννηθεί βιολογική γυναίκα, που σημαίνει ότι αν τρώω θα κάνω στομάχι, το οποίο το στομάχι είναι το αντρικό. Θα χαλάσω επιτόπου τη θηλυκή μου εικόνα. Στερούμε. Λοιπόν, δεύτερον, ξοδεύω αρκετά λεφτά πάνω μου για να έχω μια πολύ ωραία εικόνα. Αλλά όχι υπερβολές. Αυτό δεν θα συνέβαινε κι αν είχες γεννηθεί γυναίκα όμως. Όχι, γιατί αυτό μπορεί και να μην το είχα. Δηλαδή, βλέπω πολλές γυναίκες που περπατάνε και λέω εντάξει, δεν έχουν ένα καθρέφτη να κοιταχτούνε. Ναι, αλλά είδες που ακόμα κουβαλάς αυτό το τρυπάκι. Γιατί, εγώ είμαι της αισθητικής. Μ' αρέσει το αισθητικό, δηλαδή. Λες ότι αν είχες γεννηθεί γυναίκα δεν θα έκανες το ίδιο. Εγώ σου λέω ότι θα έκανες ακριβώς το ίδιο. Αφού σε μια γυναίκα δεν θα έκανα το ίδιο. Της καλεσθησίας και της ωραίας εικόνας. Δεν ξέρω αν θα έκανα το ίδιο. Πρέπει να το βιώσω. Από τη στιγμή που δεν γεννήθηκα έτσι, δεν μπορώ να πω ότι θα το έκανα. Θέλω να πω ότι μάλλον εσύ βάζεις λίγο τον εαυτό σου στην πλευρά του πρώην αγοριού και νυν κοριτσακίου. Μα πάντα πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας απέναντι στον δικό μας εαυτό, σε καθρέφτη, για να βλέπουμε τα προτερήματά του. Σου έχει λείψει το αγόρι που ήσουν κάποτε. Όχι, βέβαια, εντάξει. Okay. Θα ήμουν ένα καραγκιόζης τέλος πάντων. Θα είχα παντρευτεί μια γυναίκα, θα τη δούλευα. Κανονικά. Και τι μου φταίει η γυναίκα, όπως οι μισές γυναίκες έτσι τυχαίνει να είναι στην Ελλάδα και παραπάνω. Ας μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Είμαι μια χαρά, περνάω καλά, τα φλερτ μου, δόξα τω Θεώ, τα έχω και μπορώ να πω ότι τα παρέχω και πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, ό,τι γίνεται πάντα με αξιοπρέπεια. Γιατί αν δεν ήμουν γνωστή, θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα και να μην τα ξέρει κανένα. Τι είναι η αξιοπρέπεια σε έναν άνθρωπο? Να μπορεί να βγαίνει έξω και να μην το κοιτάνε με το δάχτυλο. Γι' αυτό το έχω κόψει μαχαίρι και δεν μπορεί ξανά κάποιος να δείξει με το δάχτυλο. Αλλά θα μπορούσαν εύκολα να ξαναδείξουν. Ένα λεπτό, για να το καταλάβω. Η αξιοπρέπεια κρίνει σε έναν άνθρωπο είναι το να μπορείς να κυκλοφορείς και να μην είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Βέβαια, ρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είσαι δακτυλοδεικτούμενος για καλούς λόγους. Και αυτό πάλι δεν είναι και τόσο ωραίο. Η αξιοπρέπεια έχει να κάνει με τη σχέση μας με την κοινωνία και με τους άλλους ανθρώπους ή με τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει. Άρα λοιπόν το δάχτυλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι ακομπλεξάριστη και ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ότι κάποια στιγμή θα βγω γυμνόστιθη μες στον δρόμο και θα φωνάξω «Ήρθα». Αυτό γιατί είναι έλλειψη αξιοπρέπειας. Αν ήμουν ακτιβίστρια θα το έκανα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν εκφράζει έναν άνθρωπο να κάποια στιγμή να του συμβεί και αυτό, δεν νομίζω ότι είναι έλλειψη αξιοπρέπειας. Αν μαζευτεί ένα γκρουπ κάτω από την Καλλιθέα και πει και πουν όλες «Πάμε γυμνόστιθες μέχρι το Σύνταγμα», θα πάω και θα το κάνω. Αλλά δεν θα είμαι μόνη μου. Το μόνη σου, το ατομικό. Εντάξει, δεν θέλω. Ξεφύλια. Τώρα μόνη δεν μπορείς να το κάνεις. Εδώ στην παρέλα είσαι γυμνόστιδη και το περίπτερο είναι εκεί και μου βάζεις την πετσέτα για να πας. Μα πήγαινε μέχρι το περίπτερο με το στήθος έξω για σε πιάσουν οι ντροπές. Εγώ νομίζω ότι αν είχες γεννηθεί, αν ήσουν βιολογικό κορίτσι, αν είχες γεννηθεί κορίτσι, θα ήσουν εντελώς απειλαγμένη τέτοιων σκέψεων. Μήπως θα ήμουν πιο ξέ. Και τι σημασία έχει, μήνα μου.
Μήπως ξέρουμε τι θα ήμασταν αν δεν ήμασταν αυτό που είμαστε. Γι' αυτό. Τη στιγμή που είμαι αυτό που είμαι. Ας ζήσουμε αυτό που είμαστε. Ας το γουστάρουμε λοιπόν. Αυτό έχει σημασία, το απολαμβάνει. Γουστάρω που είμαι έτσι. Γουστάρω στην κυριολεξία. Και γιατί γουστάρω. Φαίνεται αυτό. Το γουστάρω γιατί. Έχω αυτή την εικόνα, έχω κάνει αυτά τα πράγματα, τα λίγα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν κι άλλα. Τώρα είμαι με αυτό το θεατρικό. Αύριο μπορεί να μου έρθουν και άλλα πράγματα. Μπορεί και να μην κάνω. Τα θέλεις όμως να. Ευπρόσδεκτα είναι τα πράγματα αυτά τα. Ναι, δεν κλείνω πόρτες. Τα καλλιτεχνικά. Αλλά το τρυπάκι σου είναι η ζωγραφική. Ναι. Και είναι τρυπάκι γιατί πραγματικά το γουστάρεις ή γιατί αισθάνεσαι ότι έχοντας και αυτό, αυτό σε διαφοροποιεί λίγο από την κανονική και την απλή ηθοποιό. Γιατί εσύ έχεις και, και τη ζωγραφική. Άρα αρχίζει να καλλιεργείς περισσότερο. Ποια είναι η διαφορά. Όταν είμαι ηθοποιός και πάω να δουλέψω κάπου, είμαι εκτελεστικό όργανο. Θα ακούσω και τις φωνές μου και τα πάντα. Αν δεν είμαι σωστή, στους πίνακες μου όμως. Είσαι μοναχικός σκύλος. Είμαι μοναχική. Ναι, είναι σαφώς έκφραση καλλιτεχνική, πολύ σημαντική ζωγραφική. Και όλα τα εσωτερικά τα εξωτερικεύω πάντα. Τι είναι αυτό που ζωγραφίζεις? Τα πάντα. Από αλλά... τι εμπνέεσαι? Από τι εμπνέομαι. Έχω περάσει όλα τα στάδια ζωγραφικής για να μπορώ να καταλήξω κάπου. Γιατί και η ζωγραφική είναι πολύ δύσκολη. Και ποιο είναι το είδος της ζωγραφικής που γουστάρεις? Πλέον μόνο παλαιωμένη γεωγραφία του 13ου αιώνα μέχρι 16ο. Πράγμα το οποίο έχει και σχέση με την πίστη στο Θεό ή είναι εντελώς καλλιτεχνικό? Δεν είναι απαραίτητο να πω ότι είμαι θρήσκα. Είσαι? Ναι, είμαι. Εντάξει, όχι του θάνατά. Να δόξω το Θεό και εντάξει. Αλλά όταν το λέω, το νιώθω. Δεν το λέω απλά για να το πω. Το πιο σημαντικό. Εντάξει. Αχ, τι έλεγα καλέ. Ότι σε ρώταγα τι σε εμπνέει και μου είπες ότι οι αγιογραφίες γουστάρεις. Μ' αρέσει ό,τι έχει παλιό με αισθητική. Παλαιϊκός αρέσει. Ναι. Το παλιακό. Γιατί στο παλιό βρίσκεις πιο... Μεγάλος έχεις σε τέτοιο σπίτι. Αχα. Τώρα που λες για το μεγάλο μας το σπίτι. Νομίζω ότι έχεις με τους γονείς μια πολύ καλή σχέση και ακούω συχνά που αναφέρεσαι στους γονείς σου και στην οικογένειά σου. Πώς το αντιμετώπισαν οι γονείς το γεγονός της αλλαγής φύλου και της αλλαγής εικόνας? Είπα, στην αρχή τα πήραν στο κρανίο. Ναι. Πολύ λογικό. Ότι έχουν γεννήσει αγοράκι και τώρα το αγοράκι δεν είναι αγοράκι. Ωραία. Καλά, όλοι οι γονείς καταλαβαίνουν ότι... Έχεις αδέρφια? Έχω. Είμαστε σύνολο 6. Έξι αδέρφια είσαστε? Ναι. Αλήθεια? Είναι 5 αγόρια τώρα και η Μίνα. 5 αγόρια κι εσύ? Ναι. Πολύ ωραία φαμίλια είσαι, ρε φίλη. Και μπορώ να σου πω ότι με έχουν δηλαδή, όπα-όπα. Η μάνα αυτή είναι αγορομάνα τρελή, την οποία φρόντισες εσύ να τη φτιάξεις και να της αλλάξεις. Δηλαδή πρέπει να έχει πάρει χαρά η μάνα σου τελικά με αυτό. Όταν η μαμά μου με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Μίνα, τι κάνεις, είσαι καλά, κατέβε», δηλαδή... Όταν πηγαίνω στο νησί, μόνο αυτό το πράγμα που με εντυπωσιάζει από τη μαμά μου είναι ότι αν με δει να βγω μακιγιάριστη από το σπίτι, φωνάζει, θέλει να βάλω κάτι. Γιατί με συνήθισε και από την τηλεόραση μακιγιαρισμένη και ο κόσμος που της έλεγε τι όμορφη και τι όμορφη και τι όμορφη. Μα κατάφερα και ένα νησί να το κάνω. Ποιο είναι το νησί για το οποίο μιλάμε? Κάλυμνος. Η Κάλυμνος. Ναι. Ωραίο νησί είναι αυτό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είσαι από μία οικογένεια. Η μάνα έχει γεννήσει 6 αγόρια. 6 αγόρια το ένα μετά το άλλο. Εντάξει. Και κάποια στιγμή. Είσαι η μικρότερη? Είμαι η πέμπτη. Είσαι η πέμπτη λοιπόν. Κάποια στιγμή εμφανίζονται το ένα αγοράκι. Δεν μας φαίνεται να είναι πολύ αγοράκι. Εντάξει, μ' αρέσει να τρώω πολλά σίκα. Πειράζει? Καθόλου. Δεν με τις φίτιβε ο παππούς μου τις σίκες κάτω το χωράφι. Πώς το αντιμετωπίζουν οι γονείς? Στην αρχή το πήραν στο κρανίο. Εντάξει. Μετά... Πήγες και τους το πες? Ναι. Ότι? Ξέρετε κάτι, συγγνώμη, αλλά δεν είμαι αγόρι. Κάθε φορά που θα έρχομαι από τη Ρόδο θα είμαι εντελώς διαφορετική. Αχα. Πήγαινε στη Ρόδο για το χαϊλίκι σου? Όχι, έμενα στη Ρόδο. Α, εσύ έμενε στη Ρόδο. Έφυγα από την Κάλυμνο και πήγα στη Ρόδο. Αλλά κάθε φορά που πήγαινα στο νησί, στο πατρικό μου, δεν πήγαινα ποτέ με την ίδια εμφάνιση που είχα ξαναπάει. Όλο και πιο θηλυκό. Όλο και μπαμ θηλυκό πήγαινα. Πιο έντονο, ε. Ναι. Για να τους το κάνεις. Αλλά ωραίο έντονο όμως, όχι να τους τρομάξω. Ήθελες να αποσαφηνίσεις το γεγονός ότι το πάμε για κορίτσι. Εκεί. Το κατάφερα. Δεν χάνουμε την προσωπικότητά μας, την ποιότητά μας, αλλά να ξέρετε είμαστε κοριτσάκι. Το αποδέχτηκαν. Και το αποδέχτηκαν και πολύ ωραία. Ωραία. Και ήμουνα και πρώτη και στους γάμους από τα αδέρφια μου και στα βαφτίσια. Και ο παπάς μου θα μπορούσε να έχει πρόβλημα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ γνωστός με τα ντοκιματέρ. Γιατί έκανε ξυλογλυπτική και είχε πελάτες
Έχει διακριθεί ο παπάς σου στο... Έχει βραβευτεί από την Πάσο Παπανδρέου, έχει φιλοτεχνήσει όλο το γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου, η Τζένι Καρέζη... Εντάξει, καλλιτέχνης Γιάρη ήταν και πιο ανοιχτό μυαλό ο πατέρας, οπότε ναι. Το εξέλαβε και πιο... Η Μελίνα Μερκούρη ήταν πελάτησά του, δηλαδή είχε τέτοιο πελατολόγιο. Άρα λοιπόν, οι γονείς βοήθησαν και το πήρανε γλυκά, ωραία, τρυφερά. Και σε ποια ηλικία έχουμε την απόλυτη αλλαγή? 18. Στα 18. Ναι. Μάλιστα. Δεν τη λες την ηλικία σου, φαντάζομαι. 33 με το 82. Δεν έχω κανένα κόλλημα και 80 να φτάσω, τσίτα θα είμαι. Οκ, λοιπόν. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Είμαστε μέσα στην αυτοπεποίθηση, μην ορφανού. Μας έχει δώσει τρελή αυτοπεποίθηση σήμερα. Μαθήματα αυτοπεποίθησης. Τηλεθεατόπουλά μου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. 14584. Ένας από εσάς θα διεκδικήσει και θα κερδίσει στο φινάλε τα 5.000 μετρητά ευρωπουλάκια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα μήνα. Είναι πέντε. Μη στραβώνεις που δεν θα τα πάρεις εσύ. Γίνε καλός άνθρωπος για τους τηλεθεατές μας. Έλα, παιδιά, το διαλυματάκι. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Παρόλε, 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 soltanto. Παρόλε, tra noi. Μήπως σας διακόπτουμε, συγγνώμη, μήπως σας διακόπτουμε, είμαστε στον αέρα. Δεν θέλαμε να σας διακόπτουμε. Ναι. Η μία έλεγε στην άλλη ότι είστε πολύ ωραίες. Ναι, ναι. Είστε ψωνάρες και οι δύο. Όχι, αλλά έχουμε κάνει και αθλητισμό, έκανα στίμπο. Α, μην το ξεχάσουμε να τα έχεις πει όλα στη συνέντευξη. Να είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είδες τι ωραία παιδιά σου φέρε στην παρέα. Buenasera. Πολύ σοβαρό σήμερα. Κάτι έχει, παιδιά. Είμαι ματιασμένο. Θε να σε ξεματιάσω. Το ξεμάτιασαν. Με ξεμάτιασε η Νίκη. Θε να σε φτύσω. Να μην σε ματιάζουν. Λοιπόν, Μίνα Ορφανού. Το πήρε το δαχτυλίδι, ε. Σου πάει, αγάπη. Ευχαριστώ. Εμένα δεν μου πάνε αυτά. Είναι κάπως αισθάνομαι. Εντάξει, το πήρα γιατί τώρα μου το χάρισε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πάθος με τα μαργαριτάρια. Και γενικά με τις πακέτες στα διαμάντια. Α. Και καθαρά κίτρινο χρυσό. Α, κανονίζεις δηλαδή όχι να ξέρει κάποιος αν ενδιαφέρεται όχι, να όχι, σε προσεγγίσει. Όχι, όχι, απλά τυχαίνει... Όχι φω, πες. Όχι, όχι φω. Δεν θέλεις τα φω. Έχει ακριβά γούστα η Μίνα. Λοιπόν. Γενικά είμαι συλλέκτρια κρασιών, έχω πολύ ακριβά ουίσκι, μπαμπάλια 30 και 40 ετών. Και αυτά, αναμεταξύ παρεών και όλα αυτά γνωριμιών, μπορώ να πουλήσω ένα μπουκάλι. Ακούς, Δημήτρη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Από έρωτα πώς είμαστε αυτή την εποχή? Τώρα είμαι ελεύθερη. Ναι. Αλλά είχα 10 χρόνια σχέση. 10 χρόνια το πήγες. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Είχε και τα στραβά του, είχε και τα κακά του, είχε όλα, είχε όλα ό,τι έχει μια σχέση. Ποιο είδος ανθρώπου σε εγωιτεύει? Τι είδος άντρας? Όχι. Ποιο είδος ανθρώπου σε εγωιτεύει? Στον άντρα ή γυναίκα τώρα, με μπέρδεψες. Διαλέγεις για και παίρνεις, για τη σχέση αλλά... μιλάμε. Λέω ποιο είδος προσωπικότητας ανθρώπου σε εγωιτεύει. Α, τα άτομα που δεν είναι του φαίνεστε και που είναι πολύ αληθινά και μπορεί να σου πει κιόλας μην πετάγεσαι σε την πορδί. Τι λέει κουριά ναι, ναι, μ' αρέσει. Τι σε κάνει να βαριέσαι συνήθως? Δεν βαριέμαι, γιατί και στη σχέση που είχα 10 χρόνια δεν ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Δηλαδή την εβδομάδα μπορεί να βρισκόμαστε. Τι ήταν η σχέση αυτή, τη λες ή την έχεις κρυφεί τύπου ότι δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Από το ταραβέρι, το σομπιζλίκι ή άσχετο? Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Τον γνώρισα καν πριν ξεκινήσω τη τρέλα. Ο οποίος είχε ζόρι που γνώριζε την ιστορία σου περί. Όχι. Γέννηση αγοριού κλπ. Δεν είχε ζόρι, όχι, όχι. Ήταν ένας άνθρωπος τελικά πολύ. Ανοιχτός. Καψούρης μαζί σου? Δεν θα πω καψούρης. Θα πω ότι μ' αγάπησε. Γιατί ο ένας στήριξε τον άλλον σε πολλά θέματα. Απλά τι γίνεται. Οι άντρες, με τη δική μου την περίπτωση, γοητεύονται. Αλλά όταν πρέπει όμως και κάποια στιγμή να τους πω τι παίζει, εξαφανίζονται. Και εκεί μ' αρέσει τελικά που μένω μόνη μου. Καλά, αυτός δεν εξαφανίστηκε. Έμεινε 10 χρόνια. Όχι, αυτός έμεινε. Αλλά δεν είμαι όμως και 10 χρονών. Ναι. Τι τους κάνει να εξαφανίζονται, το γεγονός ότι γεννήθηκες αγόρι? Όχι, το γεγονός ότι είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Του τύπου ότι το χαίρονται στο βαθμό που έχει ενδιαφέρον και από ένα σημείο και μετά, επειδή πάει παρακάτω σε επίπεδο γάμου και οικογένειας κτλ., την κάνουν με τρόπο.
Ναι, μπορεί να θέλουν να κάνουν παιδιά. Ναι. Οπότε σε αυτήν την εποχή εσύ είσαι όλο αρκούδα. Εντάξει, ελεύθερη θεωρούμε. Ναι. Είσαι σε φάση, είσαι ανοιχτή για σχέση. Α, όχι, τώρα όχι. Τώρα κάνουμε τις πρόβες, βασικά. Και έχω και ένα σωρό προβλήματα μέσα στο μυαλό μου. Είναι το τελευταίο πράγμα πλέον που με απασχολεί. Είναι ό,τι θέλει να έρθει, θα έρθει. Αν το ψάχνεις, δεν έρχεται. Είσαι ένα πλάσμα που έχεις φιλαράκια καλά, Είμαι τυχερή. Την έχεις τη φιλία, δηλαδή. Ναι, την έχω. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στραβά να δώσω στους φίλους μου, όπως και εγώ έχω στραβά, δεν θα λυγίσω και θα πω δεν το γουστάρω αυτό που κάνεις, το διαλύουμε. Η φιλία χτίζεται. Οι καλύτεροι σου φίλοι πόσα χρόνια φίλες είσαστε? Η Κική είναι ακριβώς 11 χρόνια όσο είμαι στην Αθήνα. Η Κική είναι η καλύτερη σου φίλη? Όχι, η Κική είναι πιο πολλά χρόνια φίλη. Α, η πιο παλιά, ναι, φίλη σου. Απλά η Κική είναι παντρεμένη, είχε εγγόνια, είναι αυτά και τη βλέπω και σαν μαμά. Α, ναι. Η καλύτερη σου φίλη που είναι κοντά στην ηλικία σου? Είναι η Μέρη, η Εύα, η Νικόλ. Η Μέρη, η Εύα, η Νικόλ. Και μέσω της Μέρης... Έχω σχέση με τη δουλειά σου? Όχι, όχι, όχι. Μόνο η Μέρη η Βλουτή, η συνάδελφός μου και φίλη κιόλας. Μέσω της Μέρης έχω γνωρίσει και την Ναταλή, εξίσου ταυρίνα, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι, έχω 4 φίλες. Αυτές τώρα έχουν πάει στο σπίτι σου και ετοιμάζουν γιορτή γιατί θα γυρίσεις εσύ μετά? Όχι, με παρατήσανε, φύγανε. Πάνε να κοιμηθούν. Δεν συνεχίζει. Μόνο η Μέρη και η Ναταλή έμεινε τώρα. Στο σπίτι? Ναι. Όχι, εδώ. Στο σπίτι. Μου την κατέστρεψατε, ρε, την έκπληξη. Το πιάσες, ρε, Αετόπουλο, έτσι. Και έκπληξη. Να σου πω. Συγγνώμη, πέρα από τη σόμπα, με ετοιμάζεις κάτι άλλο για να κατακοκκινήσει. Έχεις κάσει με την κουμπτέλη. Έχω ετοιμάσει έκπληξη. Να έχω τη Μέρη Βλουτή, την κολλητή της φίλη εδώ πέρα. Και πάει και μου χώνεται η Βλουτή και τη βλέπει. Έλα, Μερούλα, στην παρέα μας. Στην κασέ έχει πάρει είδηση. Σε κατάλαβε τώρα, έλα. Τι είναι αυτό, έχουμε... Α, θα φάμε τουρτά. Συγγνώμη, αλλά και η Μέρη Βλουτή σήμερα έχει γενέθλια. Εντάξει, γουστάρω, έλα, παιδιά, έχουμε το Αγίου Μηνά σήμερα, γιορτάζει μήνα η Ορφανού. Η Βλουτή έχει γενέθλια, καλώς ήρθες, αγάπη. Πώς το κατάφερες? Έχει γενέθλια. Πώς το κατάφερες και το κράτησες αυτό αναμένο? Μα τη χάλασε την έκπληξη. Τι έχεις εσύ, ρε αγοράκι? Τι έχεις? Το λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει. Πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις, έπαμε. Περιμένε, δεν έχω κάνει happy birthday. Πού έχετε καταφέρει όλες τις εκπλήξεις σήμερα? Μου τα έχετε κάνει όλα εδώ κάτω, εδώ μέσα. Συγγνώμη, αλλά εγώ ήξερα ότι η Μέρη θα κάνει γενέθλια με τους γονείς της. Ναι, αλλά την πήρες μάτι πίσω κρυφά. Δεν και λες που είναι εδώ, σε κατάλαβα, Μίνα Ορφανού. Λοιπόν, ευχή και το σβήνω παρέα, ναι. Happy... Μη μου χαλάτε και το happy birthday, ρε. Πρώτα... Αυτή είναι η ξανθιά. Όχι εγώ. Χρεώνεται για πράγματα που δεν έχω κάνει. Μα αθώα! Κάτσε να δώσουμε την τούρτα στο σεφ να την τεμαχίσει και μπράβο, Νικολάκη. Σηκώθηκε τώρα για την τούρτα. Παιδιά, όσα μόλις κάτι έχει σήμερα, δεν είναι καλά. Για το γλυκό σηκώθηκε όμως. Την τούρτα. Δεν είναι καλά. Λοιπόν, είμαι αθώα, δεν το ήξερα. Εντάξει, και δεν λοιπόν, είδα τίποτα. Είσαι αθώα. Εγώ έβλεπα εκεί που παίζουν τα παιδιά μου εκεί που είναι πολύ ωραίοι άντρες. Τίποτα άλλο δεν έβλεπα. Εντάξει. Αμάν δηλώσεις, πω. Λοιπόν, εσείς γιατί είσαστε φίλες, γιατί είσαστε φίλες? Γιατί η μία τραβάει τα μιλιά της Ελληνής. Η μία συγκρατεί την άλλη. Γελάμε πάρα πολύ. Τρελαίνομαι με σένα, έβλεπα καλημέρα, ζωή, λάμψη. Μ' άρεσε τόσο πολύ αυτό το σύριαλ. Πήγαμε ένα βράδυ σε ένα ρεστοράν
Και λέει μια κυρία, αχ, στη Μίνα, πόσο μας έχετε κάνει να γελάσουμε με τους βασιλιάδες. Γυρνάει σε μένα. Και εσείς, πόσο μας κάνατε να κλάψουμε. Τι ωραία που ήταν αυτά τα σύρια. Πολύ ωραίες εποχές. Καλημέρα, Ζωή και Λάμψη. Τα αγαπώ τόσο πολύ. Και εμείς ακόμα τα αγαπάμε. Ωραία. Πόσο σήμερα όμως. Πολλά παιδιά. Το 1821. Όχι, να σας πω, τι σας ενώνει. Εκτός δύο τετράγωνα. Ναι. Ναι, και αυτό. Δύο τετράγωνα. Δύο τετράγωνα. Ένα τετράγωνο. Με τη Μέρη γνωριζόμαστε 3-4 χρόνια. Αλλά ξεκινήσαμε πολύ καλή παρέα πλέον και πολύ δυνατή από τις αρχές του καλοκαιριού, Μάιο μήνα. Α, τώρα. Όχι, φρέσκο. Κάναμε παρέα. Κάναμε το Πολυτελίκι είναι τώρα. Το Πολυτελίκι πλέον που κοιμάται η μία στο σπίτι της Αλληνής είναι το τελευταίο εξάμεινο. Α, και έχετε μεγάλο Πολυτελίκι τώρα, ναι. Μεγάλο. Και τυχαίνει την ημέρα που εσύ γιορτάζεις πριν του Αγίου Μηνά σήμερα, ναι, να έχει γενέθλια η Μέρη. Ναι. Και εμείς θέλαμε να την κάνουμε την έκπληξη, να γίνει πιο grande. Κάτι μου, εντάξει, δεν ξέρω, κάτι μου χάλασε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό είναι με και να πούμε και χρόνια πολλά. Μηνά, Μήνα, Μήνο, Βίκτορα, Βικτωρία. Όλοι γιορτάζουν. Όλοι και ο Βίκτορα. Ναι, ναι, όλοι. Οκ, okay, χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά και σε εκείνους που δεν γιορτάζουν, αμαλάχοι. Όχι, να περιμένουν τη σειρά του, δεν κατάλαβα αυτό. Σε αυτούς που έχουν γενέθλια τουλάχιστον. Ναι. Που είμαστε και οι δύο αντιδραστικές είναι πρόβλημα. Γιατί εγώ θέλω να πω σε αυτούς που δεν γιορτάζουν, μετά μου τις πας εσύ. Θες να τσακωθούμε πριν φύγεις. Πολύ. Όχι, δεν θα το αντέξω. Πες. Έχω τρέλα, αλήθεια στο λέω. Τι εννοείς τρέλα. Μεγαλύτερη από τη δικιά μου. Πολύ πιο τρέλα. Στο μαλλί την έχει. Και τυχαίνει εγώ ένα βράδυ, επειδή δεν λούστηκα. Επειδή δεν λούστηκα και ήμουνα με τη Μέρη σε ένα μπαρ. Και επειδή δεν λούστηκα, γιατί ήμουνα λίγο αρρωστούλα, έχω πολλές περούκες στο σπίτι. Και επειδή ξεχάστηκα ηλίθια, έκανα ένα έτσι και έφυγε η περούκα. Ναι. Και μου λέει η Μέρη, έφυγε η περούκα. Εγώ έχω πετάξει τρέσα σε τρέιλερ. Έχω πάει το κάνω, έχω φάει φρικάρα, γιατί δεν είχα το μαλλί, είχε καεί το μισό. Και έχω βάλει την τρέσα, αλλά δεν θέλω που έχω τρέσα, γιατί είναι, ξέρεις που... Μην με κάνεις τώρα να τη βγάλω, είμαι τρελή. Έχεις ποτέ τρέσα, extension, τέτοια πράγματα. Δεν μεταδίδω, άλλο, λέει ο Χελάκης. Εγώ θα στικάρω σε αυτό. Δεν μεταδίδω άλλο. Δεν έχουμε communication. Όχι, δεν μπορώ να συμμετάχω στην κουβέντα. Τι να πω για τα έξι. Να ρωτήσουμε αυτή. Οικονομικά, πώς είναι τα οικονομικά σου, για να μπει και ο Σαμόγελης στην παρέα μας. Πόσο κοστίζει μια τρέσα? Α, 150 ευρώ. Αν είναι αληθινή τρίχα, παιδί μου. Μπορείς να μου πεις τι είναι η τρέσα, πώς την είπες. Όχι, βαριέμαι τώρα. Είναι πολύ να σου πω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να ξέρω όμως κάτι. Είναι πολύ καλή ζωγράφος και καταξιωμένη πια. Πόσο, έτσι λέει, πόσο, πόσο κοστίζει ένας πίνακας της Μίνας Ορφανού? Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Καταρχήν δεν την ήξερα τη Μίνα Ορφανού πριν έρθει εδώ. Εδώ την έμαθα, για να είμαι ειλικρινής. Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Και... Είναι πολύ ειλικρινής σήμερα ο Σαμοίδης. Ναι, όχι, την αλήθεια λέω, γιατί και το. Έπρεπε λέει... να φέρεις ένα ειλικρινή καλεσμένο για να βγει η ειλικρίνεια. Όχι. Σήμερα λοιπόν δεν είναι μόνο του Αγίου Μηνά, είναι και η μέρα της ειλικρίνειας. Μέσα από το παρόλε. Εντάξει. Και λοιπόν. Ασχολείται με γεωγραφία σήμερα από ό,τι άκουγα από τη συνέντευξη. Δεν ξέρω πόσο τιμώνται αυτή την περίοδο οι πίνακες, οι αγιογραφίες, οι εικόνες και όλα τα υπόλοιπα. Αύριο κλείνεις φίλο στα παραπολιτικά. Είναι μια πολύ σύνθετη δουλειά. Είσαι αγχωμένος. Όχι. Γιατί το λες. Καμία σχέση. Απλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουν οι πίνακες. Θα στα πει όλα μετά την εκπομπή η Μίνα. Όχι, οι αγιογραφίες που κάνω στοιχίζουν πάρα πολύ, παιδιά. Γιατί βάζω πόσο πάνω σπουδά. Περίπου. Περίπου η πιο ακριβή που έχω με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στοιχίζει στις 60.000 ευρώ, γιατί έχει σμαράγδια. Να πάρουμε 2-3, εγώ λέω, για να έχουμε. Εσύ δεν έχει ανάγκη. Δίνουμε δώρο με ένα Αρχάγγελο με την Κουμτέλ μαζί. Α, την Κουμτέλ. Συγγνώμη, την Κουμτέλ. Πώς θα την πάρεις, η τσάντα? Την Κουμτέλ θα την πάρεις φεύγοντας, θα τη στείλουμε σπίτι σου την Κουμτέλ. Α, τέλεια. Αύριο θα είναι εκεί. Θέλω να μου την προσέχεις πάρα πολύ. Δεν γίνεται να ανάβει για να την παίρνω αγκαλιά. Μπορείς να πας κοντά, γιατί είναι, έχει μετά, σύστημα προστασίας. Δημητρακή, ναι, ναι, ξέρεις τι είναι η τρέσα? Αχ, εκεί έμεινε. Τώρα θα έρθει ο Γιάννης ο Ιδινιώτης να σου πει τι είναι η τρέσα. Θα σου πει τώρα ο Γιάννης ο Ιδινιώτης. Η λέξη τρέσα, επειδή είναι μακρόστενη, όπως λέμε, για να μπει μια κουρτίνα πρέπει να περιστεί τρέσσερα, παιδί μου, και έχει βγει από εκεί. Δεν είναι από κάποιο... Όχι, επειδή μου λέει 150 ευρώ. Χωρίς να ξέρεις τι είναι. Ναι, γιατί έχει φυσική τρίχα επάνω, ρε φίλε, από φυσικό μαλλί. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Τι θες να είναι, περούκα, όλα τα μαλάκια. Άμα γίνει, άμα αρχίσει και υπάρχει απώλεια, θα έρχεσαι και θα μας παρακαλάς να σου δείξουμε καμιά άκρη για κανένα μαλλί. Τεχνητό. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, γιατί είστε ωραία κορίτσια. Είσαστε ακοπλεξάριστα πλάσματα. Και είστε και σούπερ παρεάκι. Έλα, φύγετε τώρα. Φύγετε. Δεν σας θέλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Χρόνια πολλά και στις δυο σας. Να είστε πάντα όμορφες. Σήμερα έχουμε γίνει και 2-12.
Τι εννοείς 12. Χρονών. Μαζί. Ναι. Ό,τι τι, πώς έγινε αυτό. Εμείς γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Εξήγησε τώρα. Ωραία. Όσο περνάει η ώρα, νομίζω ότι... Θες να πούμε τα μυστικά που κάνουμε κάθε βράδυ. Τα μπονάρουμε το πρόσωπό μας με φορμόλι. Πού βάζετε φορμόλι? Στο πρόσωπο. Αχ, τα τρελά της μήνας. Άντε, για να παραμένετε νέες, ε. Φυσικά. Εγώ έχω και ολόκληρο βιτίο που μπαίνω μέσα. Με μάσκα οξυγόνου. Μια χαρά. Είχε αποτέλεσμα. Φυσικά. Τέτοιο μας λέει το πρόσωπο. Νομοποιούνται οι άνθρωποι την ημέρα της γιορτής τους. Γιάννη, την τον προσκάλεσε. Κάτσε να. Γιάννη, πού είσαι, Γιάννη. Έλα, Γιάννη, έλα στην παρέα μας. Έχω απ' όλα στην παρέα. Απ' όλα. Γεια σου, φίλε. Κάνετε καλά. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας. Καλά, είσαι. Μια χαρά, είσαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια μας. Να είστε καλά και να είστε πολύχρονες και οι δυο σας. Ευχαριστώ. Και εσείς που δεν γιορτάζετε, θα περιμένετε όταν γιορτάσετε να σας πούμε ότι μας απαγορεύει η μήνα ορφανού. Ευχαριστούμε, αγάπες. Σε αρκετό κόσμο. Σε συμμαθητές. Καλά, τώρα οι συμμαθητές μου, άστο, τους βλέπω και γελάω. Θα ξεκινάγεις από εκεί το χαστούκι. Τώρα τα χαστούκια τα έχουν φάει. Σε συναδέλφους του κινηματογράφου. Δεν είναι κακία αυτό που έχω πει, γιατί θα πρέπει πραγματικά μπορώ να βγάλω κακία, γιατί έχω και την δικαιολογία να βγάλω κακία, αλλά έχουν τιμωρηθεί ήδη. Δηλαδή, κάποιοι συμμαθητές μου, το οποίο όταν ήμουν εκεί ήταν πολύ ωραία παιδιά, αλλά πολύ ωραία παιδιά, ξαφνικά τους βλέπεις χωρίς μαλλιά, με κοιλιά μέχρι εκεί, δηλαδή και αυτό μια τιμωρία είναι. Ναι, με την έννοια ότι εσύ είχες, είχες φάει bullying τότε. Συγγνώμη, δεν είμαι κακιά, απλά εσύ με έκραξες και τώρα δεν χρειάζεται να σε κράξω, δηλαδή αυτοκράζεσαι. Και οι κοπέλες που κάποτε με κοροϊδεύανε, τώρα βγάζουν με το λέιζερ τις τρίχες από το πηγούνι. Δηλαδή, τι να πω, έλα κοίτα την επιδερμίδα μου και κοίτα... Αυτό είναι κακό να το πω, αλλά το βλέπω, δεν χρειάζεται να... Δηλαδή, έχουν τιμωρηθεί. Δικαιολογείς καθόλου και το γεγονός ότι τα παιδιά... Δεν δικαιολογώ τίποτα. Και δεν είμαι και ο Θεός για να συγχωρήσω κανέναν. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Έχω έρθει μόνη μου, όπως έχουμε γεννηθεί όλοι μόνοι μας. Φεύγουμε μόνοι μας, δεν χρωστάω σε κανέναν, κάνω ό,τι γουστάρω στη ζωή μου, δεν με ταΐζει κανένας. Δόξα τω Θεώ, τα έργα μου φεύγουνε, μοσκοπουλιούνται και ειδικά και στη Ρωσία, που είναι και λάτρης της αγιογραφίας. Δεν με πτωεί τίποτα, ρε παιδί μου, μόνο να έχω την υγεία μου. Γιατί όσο χρήμα και να έχεις, όταν πάθεις κάτι, δεν αναπληρώνεται τίποτα με το θέμα υγείας. Όλα μου πάνε καλά. Και όλα μου πάνε καλά γιατί εγώ το παλεύω. Όμως μέσα σου βλέπω ότι υπάρχει ακόμα μια δόση διάθεσης εκδικητικότητας, λίγο αντιδραστικότητας. Μάλλον θα φύγω μόνιμα από την Ελλάδα. Έτσι ώστε λες να είσαι σε ένα μέρος που δεν θα είσαι τόσο αναγνωρίσιμη. Καλά, δεν είμαι αναγνωρίσιμη και τώρα. Δεν είσαι. Όχι. Ο κόσμος νομίζει ότι άμα βγαίνω έξω ότι με θυμάται από τη Στρέλα, από τους βασιλιάδες. Καμία σχέση. Άρα λοιπόν αυτό που θα συνέβαινε και θα ήταν καλύτερα η ζωή σου εκτός Ελλάδας θα ήταν γιατί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Όχι, γιατί και θα μπορούσα να κάνω δηλαδή, και τα έργα μου ακόμα να φεύγουν πιο πολύ. Δηλαδή εγώ δεν θα πήγαινα εκεί πέρα για να πω ότι σαν τρανσέξου όλο ότι θα ζήσω καλά. Όχι, εγώ πάω για να μπορώ να γεμίσω κι άλλο το πορτοφόλι μου. Και εδώ δεν έχει ούτε δουλειά πλέον, αλλά ούτε και αξιοπιστία ανάμεσα στον Έλληνα με τον Έλληνα. Αισθάνομαι όμως ότι όλα αυτά που σου συμβαίνουν και όλες αυτές οι φρίκες που τρως, τις χαίρεσαι, τις γουστάρεις. Τις γουστάρω πάρα πολύ, γιατί αν δεν τις γούσταρα δεν θα ήμουν αυτή που είμαι και δεν θα ήμουν εδώ να τα πω. Δηλαδή, νομίζω ότι όλα αυτά τα χαστούκια που θες να δώσεις και δεν τα έχεις δώσει και ούτε θα τα δώσεις, γιατί το λες για να το πεις βασικά. Δεν είναι μικρόψυχη, όχι, τα λέω. Τέρπεσαι στην ιδέα στο να φαντασιώνεσαι χαστούκια σε κόσμο και ντουνιά κτλ. Γιατί μάλλον είσαι πειραγμένο πλάσμα, έχεις ένα θυμό μέσα σου, και είναι λογικότατο. Έχεις ένα θυμό από τα παιδικά χρόνια και, και για τη φύση την ίδια ίσως, που λιγάκι σε ταλαιπώρησε μέχρι να το φέρει στα ίσα του. Και την ίδια στιγμή, την ίδια τη φύση που σε θυμώνει, τη γουστάρεις και την υμνείς. Γιατί μου λες ότι είσαι χαρούμενη, είσαι καλά, χαίρεσαι με την εικόνα σου, γουστάρεις τον εαυτό πάρα σου. Πάρα πολύ, συνέχεια ματιάζομαι. Μη γελάς. Κάνω δίαιτα για να είμαι συνέχεια στα 55 κιλά. Για να το πω κι αλλιώς. Δεν έχω γεννηθεί βιολογική γυναίκα, που σημαίνει ότι αν τρώω θα κάνω στομάχι, το οποίο το στομάχι είναι το αντρικό. Θα χαλάσω πετώπου τη θηλυκή μου εικόνα. Στερούμε. Λοιπόν, δεύτερον,
Ξοδεύω αρκετά λεφτά πάνω μου για να έχω μια πολύ ωραία εικόνα. Αλλά όχι υπερβολές. Αυτό δεν θα συνέβαινε και αν είχες γεννηθεί γυναίκα όμως. Όχι, γιατί αυτό μπορεί και να μην το είχα. Δηλαδή βλέπω πολλές γυναίκες περπατάνε και λέω εντάξει, δεν έχουν ένα καθρέφτη να κοιταχτούν. Ναι, αλλά είδες που ακόμα κουβαλάς αυτό το τρυπάκι. Γιατί, εγώ είμαι της αισθητικής. Μ' αρέσει το αισθητικό, δηλαδή. Λες ότι αν είχες γεννηθεί γυναίκα δεν θα έκανες το ίδιο. Εγώ σου λέω ότι θα έκανες ακριβώς το ίδιο. Αφού είσαι μια γυναίκα που θα έκανα το ίδιο. Της καλαισθησίας και της ωραίας εικόνας. Δεν ξέρω αν θα έκανα το ίδιο. Πρέπει να το βιώσω. Από τη στιγμή που δεν γεννήθηκα έτσι, δεν μπορώ να πω ότι θα το έκανα. Θέλω να πω ότι μάλλον εσύ βάζεις λίγο τον εαυτό σου στην πλευρά του πρώην αγοριού και νυν κοριτσακίου. Μα πάντα πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας απέναντι στον δικό μας εαυτό, σε καθρέφτη, για να βλέπουμε τα προτερήματά του. Σου έχει λείψει το αγόρι που ήσουν κάποτε. Όχι, βέβαια, εντάξει. Okay. Θα ήμουν ένα καραγκιόζης τέλος πάντων. Θα είχα παντρευτεί μια γυναίκα, θα τη δούλευα. Κανονικά. Και τι μου φταίει η γυναίκα, όπως οι μισές γυναίκες έτσι τυχαίνει να είναι στην Ελλάδα και παραπάνω. Ας μην ρίξω λάδι στη φωτιά. Είμαι μια χαρά, περνάω καλά, τα φλερτ μου, δόξα τω Θεώ, τα έχω και μπορώ να πω ότι τα παρέχω και πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, ό,τι γίνεται πάντα με αξιοπρέπεια. Γιατί αν δεν ήμουν γνωστή, θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα και να μην τα ξέρει κανένα. Τι είναι η αξιοπρέπεια σε έναν άνθρωπο? Να μπορεί να βγαίνει έξω και να μην το κοιτάνε με το δάχτυλο. Και αυτό το έχω κόψει μαχαίρι και δεν μπορεί ξανά κάποιος να δείξει με το δάχτυλο. Αλλά θα μπορούσαν εύκολα να ξαναδείξουν. Ένα λεπτό, για να το καταλάβω. Η αξιοπρέπεια κρίνει σε έναν άνθρωπο είναι το να μπορείς να κυκλοφορείς και να μην είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είσαι δακτυλοδεικτούμενος για καλούς λόγους. Και αυτό πάλι δεν είναι και τόσο ωραίο. Η αξιοπρέπεια έχει να κάνει με τη σχέση μας με την κοινωνία και με τους άλλους ανθρώπους ή με τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Με τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει. Άρα λοιπόν το δάχτυλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι ακομπλεξάριστη και ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ότι κάποια στιγμή θα βγω γυμνόστιθη με στον δρόμο και θα φωνάξω. Ήρθα. Αυτό γιατί είναι έλλειψη αξιοπρέπειας. Αν ήμουν ακτιβίστρια, δεν το έκανα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν εκφράζει έναν άνθρωπο να κάποια στιγμή να του συμβεί και αυτό, δεν νομίζω ότι είναι έλλειψη αξιοπρέπειας. Αν μαζευτεί ένα γκρουπ κάτω από την Καλλιθέα και πει και πούνε όλες, πάμε γυμνόστιθες μέχρι το Σύνταγμα, θα πάω και θα το κάνω. Αλλά δεν θα είμαι μόνη μου. Το μόνη σου, το ατομικό είναι που δεν θέλω. Τώρα μόνη δεν μπορείς να το κάνεις. Εδώ στην Παρελή είσαι γυμνόστιθη και το περίπτερο είναι εκεί και μου βάζεις την πετσέτα για να πας. Μα πήγαινε μέχρι το περίπτερο με το στήθος έξω και σε πιάσανε ντροπές. Εγώ νομίζω ότι αν είχες γεννηθεί, αν ήσουν ένα βιολογικό κορίτσι, αν είχες γεννηθεί κορίτσι, θα ήσουν εντελώς απειλαγμένη τέτοιων σκέψεων. Μήπως θα ήμουν πιο ξέ. Και τι σημασία έχει, Μίνα μου? Μήπως ξέρουμε τι θα ήμασταν αν δεν ήμασταν αυτό που είμαστε. Γι' αυτό. Τη στιγμή που είμαι αυτό που είμαι. Ας ζήσουμε αυτό που είμαστε, ας το γουστάρουμε λοιπόν. Αυτό έχει σημασία, ότι το απολαμβάνω. Γουστάρω που είμαι έτσι. Γουστάρω στην κυριολεξία. Και γιατί γουστάρω. Φαίνεται αυτό. Το γουστάρω γιατί. Έχω αυτή την εικόνα, έχω κάνει αυτά τα πράγματα τα λίγα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν κι άλλα. Τώρα είμαι με αυτό το θεατρικό. Αύριο μπορεί να μου έρθουν και άλλα πράγματα. Μπορεί και να μην κάνω. Τα θέλεις όμως να. Ευπρόσδεκτα είναι τα πράγματα αυτά τα. Ναι, δεν κλείνω πόρτες. Τα καλλιτεχνικά. Αλλά το τρυπάκι σου είναι ζωγραφική. Ναι. Και είναι τρυπάκι γιατί πραγματικά το γουστάρεις ή γιατί αισθάνεσαι ότι έχοντας και αυτό, αυτό σε διαφοροποιεί λίγο από την κανονική και την απλή ηθοποιό. Γιατί εσύ έχεις και τη ζωγραφική. Άρα αρχίζει να καλλιεργείς περισσότερο. Ποια είναι η διαφορά? Όταν είμαι ηθοποιός και πάω να δουλέψω κάπου, είμαι εκτελεστικό όργανο. Θα ακούσω και τις φωνές μου και τα πάντα. Αν δεν είμαι σωστή, στους πίνακες μου όμως. Είσαι μοναχικός σκύλος. Είμαι μοναχική. Ναι, είναι σαφώς έκφραση καλλιτεχνική, πολύ σημαντική ζωγραφική. Και όλα τα εσωτερικά τα εξωτερικεύω πάντα. Τι είναι αυτό που ζωγραφίζεις? Τα πάντα. Από αλλά τι εμπνέεσαι? Από τι εμπνέομαι? Έχω περάσει όλα τα στάδια ζωγραφικής για να μπορώ να καταλήξω κάπου. Γιατί και η ζωγραφική είναι πολύ δύσκολη. Και ποιο είναι το είδος της ζωγραφικής που γουστάρεις? Πλέον μόνο παλαιωμένη γεωγραφία του 13ου αιώνα μέχρι 16ου. Πράγμα το οποίο έχει και σχέση με την πίστη στο Θεό ή είναι εντελώς καλλιτεχνικό? Δεν είναι απαραίτητο να πω ότι είμαι θρήσκα. Είσαι? Ναι, είμαι. Εντάξει, όχι του θάνατά. Να δόξω το Θεό και εντάξει. Αλλά όταν το λέω, το νιώθω. Δεν το λέω απλά για να το πω. Το πιο σημαντικό. Εντάξει. Αχ, τι έλεγα καλέ. Ότι σε ρώταγα τι σε εμπνέει και μου είπες ότι οι αγιογραφίες γουστάρεις. Μ' αρέσει ό,τι έχει παλιό με αισθητική. Παλαιϊκός αρέσει. Ναι.
Το παλιακό. Γιατί στο παλιό βρίσκεις πιο... Μεγάλος πιο έχεις σε τέτοιο σπίτι. Αχα. Τώρα που λες για το μεγάλο μας το σπίτι, νομίζω ότι έχεις με τους γονείς μια πολύ καλή σχέση και ακούω συχνά που αναφέρεσαι στους γονείς σου και στην οικογένειά σου. Πώς το αντιμετώπισαν οι γονείς το γεγονός της αλλαγής φύλου και της αλλαγής εικόνας? Λοιπόν, στην αρχή τα πήρανε στο κρανίο. Ναι. Πολύ λογικό. Ότι έχουν γεννήσει αγοράκι και τώρα το αγοράκι ναι. δεν είναι αγοράκι. Ωραία. Καλά, όλοι οι γονείς καταλαβαίνουν ότι... Έχεις αδέρφια? Έχω. Είμαστε σύνολο έξι. Έξι αδέρφια είσαστε? Ναι. Αλήθεια? Είναι πέντε αγόρια τώρα και η Μίνα. Πέντε αγόρια κι εσύ? Ναι. Πολύ ωραία φαμίλια είσαστε, ρε φίλοι. Και μπορώ να σου πω ότι με έχουν δηλαδή, όπα-όπα. Η μάνα αυτή είναι αγορομάνα τρελή, την οποία φρόντισες εσύ να τη φτιάξεις και να τη αλλάξεις. Δηλαδή πρέπει να έχει πάρει χαρά η μάνα σου τελικά με αυτό. Όταν η μαμά μου με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Μίνα, τι κάνεις, είσαι καλά, κατέβε», δηλαδή... Όταν πηγαίνω στο νησί, για ένα μόνο αυτό το πράγμα που με εντυπωσιάζει από τη μαμά μου είναι ότι αν με δει να βγω μακιγιάριστη από το σπίτι, φωνάζει, θέλει να βάλω κάτι. Γιατί με συνήθισε και από την τηλεόραση μακιγιαρισμένη και ο κόσμος που της έλεγε τι όμορφη και τι όμορφη και τι όμορφη. Μα κατάφερα και ένα νησί να το κάνω. Ποιο είναι το τούμπαλι. Νησί για το οποίο μιλάμε? Η Κάλυμνος. Ναι. Ωραίο νησί είναι αυτό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είσαι από μία οικογένεια, η μάνα έχει γεννήσει έξι αγόρια. Έξι αγόρια το ένα μετά το άλλο. Εντάξει. Και κάποια στιγμή. Είσαι η μικρότερη? Είμαι η πέμπτη. Είσαι η πέμπτη, λοιπόν. Κάποια στιγμή εμφανίζονται το ένα αγοράκι. Δεν μας φαίνεται να είναι πολύ αγοράκι. Εντάξει, μ' αρέσει να τρώω πολλά σίκα. Πειράζει? Καθόλου. Δεν με τις φύτευε ο παππούς μου τις σίκες κάτω το χωράφι. Πώς το αντιμετωπίζουν οι γονείς? Στην αρχή το πήραν στο κρανίο. Εντάξει. Μετά... Πήγες και τους το πες. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να υποδεχτούμε τη Μίνα Ορφανού. Παρόλε, παρόλε. Γεια σου, Μίνα. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, γλυκιά μου. Καλώς σας βρήκα. Έλα στην παρέα μας. Έλα στην παρέα μας να παρολάρουμε. Στο μεσαίο? Όπου θέλει. Όπου αισθάνεσαι καλύτερα. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Γουστάρεις που ήρθες στην παρέα μας? Ναι. Γιατί εμείς γουστάρουμε πολύ. Και εγώ γουστάρω. Εντάξει. Καιρό έχω να σε δω να βγαίνεις τηλεόραση, νομίζω. Πρέπει να υπάρχει και ένας λόγος για να βγω. Έχουμε κάποιο λόγο συγκεκριμένο? Θεατρική παράσταση. Ωραία. Αλλιώς δεν μπορώ να βγω. Γιορτάζεις σήμερα? Σήμερα ναι, είναι γιορτή. Χρόνια πολλά, αγάπη. Είναι το Αγίου Μινά σήμερα, έτσι. Ναι. Μου το λέγανε πριν βγούμε στον αέρα. Και έλαχε τώρα αυτό, δεν το είχαμε κανονίσει. Και εντωμεταξύ, κάθε χρόνο κάνω γιορτή στο σπίτι και ξέχασα ότι την Τετάρτη ήταν η γιορτή. Και άφησα κόσμο. Τους έχεις αφήσει σπίτι? Και ήρθα εδώ πέρα, ναι. Ωραία, να τους στείλεις την αγάπη σου. Και τα φιλιά μου και στον Γιώργο τον Βούλγαρη, λίγο. Παρακαλώ. Θα περιμένουν λίγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι. Για να γυρίσεις να γιορτάσετε. Τι έχετε ετοιμάσει, φαγητό, γλέντια? Κρασιά και ορεκτικά, τίποτα ωραία. Άλλο. Γλυκά θα φάτε? Ναι, και ένα γλυκό έτσι για το καλό. Κουμτέλα έχετε να είναι ζεστά το σπίτι σας? Φυσικά, όχι. Πρέπει να σου κάνω μία δώρο για τη γιορτή σου. Μάλλον. Λοιπόν, έχεις μία κουμτέλ δώρο από το Παρόλε με πολύ αγάπη για τη γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς είναι η ζωή και σου? Και ισχύει ναι. ότι καίει 30 λεπτά την ώρα. 30 λεπτά του ευρώ την ώρα ναι. και η κουμτέλ μου. Τα ξέρεις αυτά όλα. Φυσικά, παρακολουθώ, ναι. Ωραία, λοιπόν. Και είναι καλό να ενημερώνει το κόσμο ότι καίει 30 λεπτά του ευρώ την ώρα. Για να μπορεί ο κόσμος να την αγοράσει. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, έχω φάει κόλλημα εγώ, γιατί έχω αρρώστια με τη ζέστη. Θέλω να είμαι σε ζεστό περιβάλλον. Και με την κουμτέλ έχω πάθει μία εξάρτηση. Έχω παντού κουμτέλ, τρελαίνομαι. Την αγαπώ γιατί μου κάνει παλαιϊκή σόμπα. Κοίταξε τη λίγο, Μινά. Δώστε μου λίγο την κουμτέλ. Θέλω με τη Μίνα να το κάνουμε μαζί αυτό. Θα την πάρουμε αγκαλιά. Δηλαδή, κοίταξε. Κοίταξε τι, είναι κλασική. Δεν το παίζει ότι είμαι μοντερνιά. Συγγνώμη, θα πάρω τη Μίνη ή τη μεγάλη? Τη μεγάλη θα σου πω. Εντάξει. Θες τη Μίνη? Όχι. Τη Μίνη τι να πει? Τίποτα, μη κοιμάω. Τι λέμε? Ή θα πάρεις τη μεγάλη ή δεν την πάρεις. Θες ζεσταθείς ή δεν θα ζεσταθείς. Και η Μίνη κάνει τη δουλίτσα, αλλά τώρα είναι για η Μίνη να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, η κουμτέλ μου, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε μια γιατί το ξεκινήσαμε. Την κουμτέλ δώσε. Λοιπόν, η κουμτέλ. Κοίταξε τι, μου κάνει παλαιϊκή, κλασική, την ίδια στιγμή very chic και very simple. Très simple. Και είναι και σε ματ χρώμα. Ακριβώς, δεν έχει λαϊλίκι επάνω της καθόλου. Και έχει μια design πολύ simple, πολύ απλή.
Και την αγαπώ. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ αποδοτική ρε Σιμίνα, γι' αυτό έχω φάει καψούρα. Και είναι και τρεσίκ. Του τα φε. Και εσύ είσαι τρεσίκ όμως. Είναι και κομινιφό. Είναι. Εσύ είσαι τρεσίκ, αλλά δεν είσαι κομιλφό. Α, γιατί? Νομίζω ότι δεν είσαι κομιλφό. Δεν σε έχω για κομιλφό. Όχι, είμαι πολύ ατσούμπαλη. Πρέπει να είσαι λίγο περίεργο πλάσμα εσύ. Ναι, είμαι, είμαι. Για κομιλφό δεν σε έχω. Όχι. Για σικ, ναι, αλλά για κομιλφό σικ, όχι. Για σικ πολύ σε έχω. Λοιπόν, αυτή την εποχή λοιπόν έχουμε... Δεν είμαι κομιλφό, γιατί τρώω τα πατατάκια με τα δύο χέρια. Το πατατάκι γενικώς δεν έχει καθόλου κομιλφό. Κομιλφιλίκι. Είναι από μόνο του ξεφτυλισμένο το, και σαν ποιότητα φαγητού και σαν τρόπος να τρως. Σ' αρέσει το πατατάκι, Πάρα πολύ. Μόνο με τη ρίγανη. Σ' αρέσει το αλμυρό γενικά. Ναι. Και το γλυκό. Θέλεις έντονο αλμυρό για να πέσεις μετά στο βαρύ γλυκό. Όχι, τα τρώω μαζί. Με συνδυασμό και τα δύο, ναι. Δεν ξέρω αν είναι ο Ταύρος που το έχει αυτό. Δεν θέλετε αυτό που λες. Πάνω σου, δεν έχει γράψει. Όχι, τρέχω, γυμνάζομαι. Ωραία. Καθημερινά. Έχω να γυμναστώ 2 μήνες. Γιατί, έχεις κάνει όπα. Γιατί πριν 5 μέρες έβγαλε το γύψο. Αλήθεια. Ναι. Στο τρέξιμο. Όχι. Κοιμόμουνα, σηκώθηκα και έπεσα από το κρεβάτι. Ξέρεις γιατί. Γιατί μου έδιασε το πόδι. Όχι, γιατί δεν είχε ζέστη στο σπίτι, στο δωμάτιο. Α, εντάξει. Τότε 2 σόμπες, παρακαλώ. Τώρα, η κουμπτέλ μου είναι και υπέρυθρη θέρμανσή τη. Θα δώσει κανένα πλάκα, αλήθεια σου λέω. Το μειοσκελετικό έρχεται και στο ζεσταίνει. Το πρωί που ξεφτυλίστηκα, έπαθα πριν 2-3 εβδομάδες, είχα πάθει τον πάγκο που ξεφτυλίστηκα. Που έμεινα έτσι να πούμε και ήμουν με ένεση και ήρθα εδώ. Λοιπόν, και μετά ξεκίνησα τη full κουμπτέλ. Full κουμπτέλ, full κουμπτέλ, ήρθα και έδεσα αμέσως. Μα το έχω πει κι εγώ. Και οι 30 λεπτά του Ευρού την ώρα. Θα την πάρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε θεατρική παράσταση τώρα. Τι κάνεις αυτή την εποχή, επιθεώρηση. Λοιπόν, ναι, είμαστε σε πρόβες. Ναι. Έχουμε 29 του μηνός πρεμιέρα. Η οικογένεια Σόιμπλε. Οικογένεια Σόιμπλε. Ναι, Σόιμπλε. Ναι. Γιώργος Μακρύς, σκηνοθέτης και συγγραφέας του έργου. Με πρωταγωνιστή Γιώργο Βασιλείου, Μέρη Βλουτή. Εγώ και άλλοι. Που δεν θα τους πεις έναν έναν τώρα αυτό που ξέρεις, τρελαίνομαι τους ηθοποιούς που βγαίνουν και μπαίνουν σε τρεπάκι και μην ξεχάσουν κάποιον και τα λοιπά και ζουν αυτό το δράμα, ότι μήπως δεν έχω πει κάποιον. Εντάξει. Όχι. Και όλους τους άλλους λοιπόν, τους τιμάς και τους αγαπάς. Ναι. Ωραία. Είναι καλή συνάδελφοι, συνεργάτες και χωρίς αυτούς δεν πάει το έργο. Εννοείται, αγάπη. Πώς αισθάνεσαι που είσαι βραβευμένο κορίτσι κινηματογραφικά? Περίεργη ερώτηση. Μιλώ για τη Στρέλα, βέβαια, που ναι. Όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, γι' αυτό το. Νιώθω ότι πέρα από ότι πήρα με αξία το βραβείο, λόγω ερμηνείας. Mm-hmm. Αισθάνεσαι, σου δίνει χαρά αυτό, η ικανοποίηση? Ναι, αισθάνομαι πολύ χαρά, ναι. Αισθάνομαι κάπως δικαιωμένη, θα έλεγα. Δικαιωμένη απέναντι σε ποιου, σε τι? Δικαιωμένη το ότι όταν υπάρχουν άτομα που έχουν ταλέντο. Και δεν μπορούν να το εξωτερικεύσουν, παιδί μου. Και πρέπει να το αποδείξουν έναν τρόπο. Ναι, 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 ναι. Εντελώς τυχαία, δηλαδή, έγινε και η Στρέλα και εντελώς τυχαία, νομίζω, πήρε και το βραβείο. Και το πήρε με τρέλα η Στρέλα το ναι. Βραβείο και της άξιζε και πολύ. Ευχαριστώ. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε εμείς οι δύο, νομίζω. Θα ήθελα, ωστόσο, να δούμε, έχουμε ένα βίντεο αφιερωματικό για σένα, τα γνωστά που κάνουμε για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και αγαπάμε. Θες να το πάρεις μάτι? Ναι, αμέ. Έλα. Από πού? Από παντού. Α. Είχε την ευτυχία να κάνει πραγματικότητα αυτό που επεδίωκε από μικρή. Να γίνει μια όμορφη γυναίκα. Η Μίνα Ορφανού, που οι φίλοι της τη φωνάζουν Στρέλα, γεννήθηκε αγόρι. Αλλά τίποτα πάνω της δεν θυμίζει τη βιολογική της ταυτότητα. Την έχει αφήσει πίσω, στην Κάλυμνο, όπου μεγάλωσε, μαζί με το βαφτιστικό της όνομα που δεν το αποκαλύπτει ποτέ. Σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Παιδικά χρόνια δύσκολα, όχι τόσο από τους γονείς της που αποδέχθηκαν τη διαφορετικότητά της, όσο από το κλειστό περιβάλλον του νησιού και τους συμμαθητές της. Πότε άστρα, πότε άκρη. Τα παιδιά της τάξης δεν την καλούσαν ποτέ στα παιδικά πάρτι. Μέχρι τα 15 της ήταν κλεισμένη στο σπίτι. Απομονωμένη. Φοβόταν τα σχόλια, φοβόταν το κράξιμο και πιο πολύ απ' όλα φοβόταν μην ακούσουν τίποτα οι γονείς της και πληγωθούν. Φυσικά καλλιτεχνική,
ζωγράφιζε από μικρό παιδί. Κληρονόμησε το μικρόβιο της τέχνης από τον πατέρα της που ήταν βραβευμένος ξυλογλύπτης. Είχε φιλοτεχνήσει μάλιστα και το γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου. Στα 17 άνοιξε τα φτερά της και πήγε στη Ρόδο. Έκανε διάφορες δουλειές. Πολίτρια σε καταστήματα με τουριστικά, υπάλληλο σε fast food και ξενοδοχεία. Ουσιαστικά ήταν το ξεκίνημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της. Όμως η Ρόδος ήταν μικρή για να χωρέσει τα όνειρα της Μίνας. Επόμενος σταθμός η Αθήνα, σε ηλικία 25 χρόνων. Η Αγγελία που είδε τυχαία ένα βράδυ ότι ο σκηνοθέτης Πάνος Κούτρας ζητά ηθοποιό για ρόλο σε ταινία, της άλλαξε τη ζωή. Οι φίλοι μου φωνάζουν στρέλα. Λένε πως είμαι λίγο τζάζ. Σε μένα τι σου αρέσει? Μάλιστα από το γιο σου. Η Μίνα έγινε στρέλα σε μια ταινία διαφορετικά τρυφερή, με τεράστια απήχηση σε κοινό και κριτικούς. Πήρε 4 βραβεία, μεταξύ των οποίων πρώτου γυναικείου ρόλου για τη Μίνα από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Το σύριαλ και το θέατρο ήταν φυσική συνέπεια της μεγάλης επιτυχίας. Όμως η Μίνα δεν θαμπόθηκε ποτέ από την αναγνωρισιμότητα και τις δημόσιες σχέσεις. Το μότο της ζωής της είναι «ψηλά το κεφάλι και δώσ' του περπάτημα». Και ο πιο μεγάλος της ενθουσιασμός είναι που από αγόρι έγινε γυναίκα, χωρίς να χαθεί. Γιατί, όπως έχει πει η ίδια στη συνέντευξή της, η κοινωνία σε κάνει σκουπίδι, ένα με το δρόμο, αλλά εγώ ρίσκαρα τα πάντα για να τα καταφέρω. Με την αλήθεια της το ψέμα θα φέθει. Είναι συγκινητικό να βλέπεις το παρελθόν, ναι. Γιατί ποτέ μου δεν κατάφερα να πιστέψω ότι εγώ είμαι αυτή που βλέπω. Και ποτέ μου, όποτε με έβλεπα στην τηλεόραση, αυτά τα λίγα που έχω κάνει, δεν μπορώ να ταυτίσω ότι εγώ είμαι αυτή. Και ένας λόγος που μπορεί και να μην είμαι καβαλημένη, τέλος πάντων, είναι γι' αυτό το λόγο. Με βγάζω απ' έξω. Σε γουστάρεις? Γουστάρω μόνο ότι είδα τους πίνακες μου. Δεν θέλω να με πιάσει κατάθλιψη επειδή τα είδα. Αλλά για το μόνο που χαίρομαι μέσα στο βίντεο είναι οι πίνακες μου. Γιατί δυστυχώς μόνο οι πίνακες μου έχουν αναγνωριστεί. Ναι. Ότι. Ξέρετε κάτι, συγγνώμη, αλλά δεν είμαι. Κάθε φορά που θα έρχομαι από τη Ρόδο θα είμαι εντελώς διαφορετική. Αχα. Πήγαινε στη Ρόδο για το χαϊλίκι σου? Όχι, έμενα στη Ρόδο. Α, εσύ έμενε στη Ρόδο. Έφυγα από την Κάλυμνο και πήγα στη Ρόδο. Αλλά κάθε φορά που πήγαινα στο νησί, στο πατρικό μου, δεν πήγαινα ποτέ με την ίδια εμφάνιση που είχα ξαναπάει. Όλο και πιο θηλυκό. Όλο και μπαμ θηλυκό πήγαινα. Πιο έντονο, ε. Ναι. Για να τους το κάνεις. Αλλά αφές. Ωραίο έντονο όμως, όχι να τους τρομάξω. Ήθελες να αποσαφηνίσεις το γεγονός ότι το πάμε για κορίτσι. Εκεί. Το κατάφερα. Δεν το χάνουμε την προσωπικότητά μας, την ποιότητά μας, αλλά να ξέρετε είμαστε κοριτσάκι. Το αποδέχτηκαν. Mm. Και το αποδέχτηκαν και πολύ ωραία. Ωραία. Και ήμουνα και πρώτη και στους γάμους από τα αδέρφια μου και στα βαφτίσια. Και ο παπάς μου δεν μπορούσε να είχε πρόβλημα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ γνωστός με τα ντοκιματέρ, γιατί έκανε ξυλογλυπτική και είχε πελάτες. Έχει διακριθεί ο παπάς σου στο... Έχει βραβευτεί από τη Βάσο Παπανδρέου, έχει φιλοτεχνήσει όλο το γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου, η Τζένι Καρέζη. Εντάξει, καλλιτέχνης Γιάρη ήταν και πιο ανοιχτό μυαλό ο πατέρας, οπότε ναι. Το εξέλαβε και πιο. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν πελάτησά του, δηλαδή είχε τέτοιο πελατολόγιο. Άρα λοιπόν οι γονείς βοήθησαν και το πήρανε γλυκά, ωραία, τρυφερά. Και σε ποια ηλικία έχουμε την απόλυτη αλλαγή? 18. Στα 18. Ναι. Μάλιστα. Δεν τη λες την ηλικία σου, φαντάζομαι. 33 με το 82. Δεν έχω κανένα κόλλημα και 80 να φτάσω, τσίτε θα είμαι. Okay, λοιπόν. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Είμαστε μέσα στην αυτοπεποίθηση, Μίνα Ορφανού. Μας έχει δώσει τρελή αυτοπεποίθηση σήμερα. Μαθήματα αυτοπεποίθησης. Τηλεθεατόπουλά μου, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. 14-5-84. Ένας από εσάς θα διεκδικήσει και θα κερδίσει στο φινάλε
τα 5.000 μετρητά ευρωπουλάκια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε τέσσερα μήνα. Είναι πέντε. Μη στραβώνεις που δεν θα τα πάρεις εσύ. Γίνε καλός άνθρωπος για τους τηλεθεατές μας. Έλα, παιδιά, το διαλυματάκι. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Μήπως σας διακόπτουμε, συγγνώμη, μήπως σας διακόπτουμε, είμαστε στον αέρα. Δεν θέλαμε να σας διακόπτουμε. Ναι. Μία έλεγε στην άλλη ότι είστε πολύ ωραίες. Ναι, ναι. Είστε ψωνάρες και οι δύο. Όχι, αλλά έχουμε κάνει και αθλητισμό, έκανα στίμπο. Α, μην το ξεχάσουμε να τα έχεις πει όλα. Ναι. Να είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είδες τι ωραία παιδιά σου φέρε στην παρέα. Buenas aires. Πολύ σοβαρό σήμερα. Κάτι έχει, παιδιά. Είμαι ματιασμένος. Θες να σε ξεματιάσω. Το ξεμάτιασα. Με ξεμάτιασε η Νίκη. Θες να σε φτύσω. Έκανα έτσι. Να μην σε ματιάζουνε. Λοιπόν, Μίνα Ορφανού. Το πήρες το δαχτυλίδι, ε. Σου πάει, αγάπη. Ευχαριστώ. Εμένα δεν μου πάνε αυτά. Είναι κάπως αισθάνομαι. Εντάξει, το πήρα γιατί τώρα μου το χάρισες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω ένα πάθος με τα μαργαριτάρια. Και γενικά με τις πακέτες στα διαμάντια. Α. Και καθαρά κίτρινο χρυσό. Α, κανονίζεις δηλαδή όχι να ξέρει κάποιος αν ενδιαφέρεται όχι, να σε προσεγγίσει. Όχι, όχι, απλά τυχαίνει... Όχι φω, πες. Όχι φω. Όχι φω. Δεν θέλεις τα φω. Έχει ακριβά γούστα η Μίνα. Λοιπόν. Γενικά είμαι συλλέκτρια κρασιών, έχω πολύ ακριβά ουίσκι, μπαμπάλια 30 και 40 ετών. Και αυτά, αναμεταξύ παρεών και όλα αυτά γνωριμιών, μπορώ να πουλήσω ένα μπουκάλι. Ακούς, Δημήτρη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Από έρωτα πώς είμαστε αυτή την εποχή? Τώρα είμαι ελεύθερη. Ναι. Αλλά είχα 10 χρόνια σχέση. 10 χρόνια το πήγες. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Είχε και τα στραβά του, είχε και τα κακά του, είχε όλα, είχε όλα ό,τι έχει μια σχέση. Ποιο είδος ανθρώπου σε εγωιτεύει? Τι είδος άντρας? Όχι. Ποιο είδος ανθρώπου σε εγωιτεύει? Στον άντρα ή γυναίκα τώρα, με μπέρδεψες. Διαλέγεις και για τη σχέση αλλά... μιλάμε. Λέω ποιο είδος προσωπικότητας ανθρώπου σε εγωιτεύει. Τα άτομα που δεν είναι του φαίνεστε και που είναι πολύ αληθινά και μπορεί να σου πει κιόλας μην πετάγεσαι σε την πορδί. Τι λέει κουριά. Ναι, μ' αρέσει. Τι σε κάνει βαριέσαι συνήθως? Δεν βαριέμαι, γιατί και στη σχέση που είχα 10 χρόνια δεν ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Δηλαδή την εβδομάδα μπορεί να βρισκόμαστε. Τι ήταν η σχέση αυτή, τη λες ή την έχεις κρυφεί τύπου ότι δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Από το Ταραβέρι, το Σομπιζλίκι ή άσχετο? Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Τον γνώρισα καν πριν ξεκινήσω τη τρέλα. Ο οποίος είχε ζόρι που γνώριζε την ιστορία σου περί. Όχι. Γέννησε αγοριού και δεν είχε ζόρι, όχι, όχι. Ήταν ένας άνθρωπος τελικά πολύ. Ανοιχτός. Καψούρης μαζί σου? Δεν θα πω καψούρης. Θα πω ότι μ' αγάπησε. Γιατί ο ένας στήριξε τον άλλον σε πολλά θέματα. Απλά τι γίνεται. Οι άντρες, με τη δική μου την περίπτωση, εγωιτεύονται. Αλλά όταν πρέπει όμως και κάποια στιγμή να τους πω τι παίζει, εξαφανίζονται. Και εκεί μ' αρέσει τελικά που μένω μόνη μου. Καλά, αυτός δεν εξαφανίστηκε. Έμεινε 10 χρόνια. Όχι, αυτός έμεινε. Αλλά δεν είμαι όμως και 10 χρονών. Ναι. Τι τους κάνει να εξαφανίζονται, το γεγονός ότι γεννήθηκες αγόρι? Όχι, το γεγονός ότι είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Του τύπου ότι το χαίρονται στο βαθμό που έχει ενδιαφέρον και από ένα σημείο και μετά, επειδή πάει παρακάτω σε επίπεδο γάμου και οικογένειας κτλ., την κάνουν με τρόπο. Ναι, μπορεί να θέλουν να κάνουν παιδιά. Ναι. Οπότε σε αυτήν την εποχή εσύ είσαι όλο αρκούδα. Εντάξει, ελεύθερη θεωρούμε. Ναι. Είσαι σε φάση ανοιχτή για σχέση? Α, όχι, τώρα όχι. Τώρα κάνουμε τις πρόβες, βασικά. Και έχω και ένα σωρό προβλήματα μέσα στο μυαλό μου. Είναι το τελευταίο πράγμα πλέον που με απασχολεί. Είναι ό,τι θέλει να έρθει, θα έρθει. Αν το ψάχνεις, δεν έρχεται. Είσαι ένα πλάσμα που έχεις φιλαράκια καλά, ε. Είμαι τυχερή. Την έχεις τη φιλία, δηλαδή. Ναι, την έχω. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στραβά να δώσω στους φίλους μου, όπως και εγώ έχω στραβά, δεν θα λυγίσω και θα πω. Δεν το γουστάρω αυτό που κάνεις, το διαλύουμε. Η φιλία χτίζεται. Οι καλύτεροι σου φίλοι πόσα χρόνια φίλες είσαστε? Η Κική είναι ακριβώς 11 χρόνια όσο είμαι στην Αθήνα.
Η Κική είναι η καλύτερη σου φίλη. Όχι, η Κική είναι πιο πολλά χρόνια φίλη. Α, η πιο παλιά. Ναι. Απλά η Κική είναι παντρεμένη, έχει εγγόνια, είναι αυτά και τη βλέπω και σαν μαμά. Α, ναι. Η καλύτερη σου φίλη που είναι κοντά στην ηλικία σου. Είναι η Μέρη, η Εύα, η Νικόλ. Η Μέρη, η Εύα, η Νικόλ. Και μέσω τη Μέρη. Έχει σχέση με τη δουλειά σου. Όχι, όχι, όχι. Μόνο η Μέρη η Βλουτή, η συνάδελφό μου και φίλη κιόλα. Μέσω τη Μέρη έχω γνωρίσει και την Αταλή, εξίσου τα Βρίνα, τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχω τέσσερι φίλε. Αυτέ τώρα έχουν πάει στο σπίτι σου και ετοιμάζουν γιορτή γιατί θα γυρίσει εσύ μετά. Όχι, με παρατήσανε, φύγανε. Πάνε να κοιμηθούν. Δεν συνεχίζει. Μόνο η Μέρη και η Ναταλή έμεινε τώρα. Στο σπίτι. Ναι. Όχι, εδώ. Στο σπίτι. Μου την κατέστρεψατε, ρε, την έκπληξη. Το πιάσες, ρε, Αετόπουλο, έτσι. Και έκπληξη. Να σου πω. Συγγνώμη, πέρα από τη σόμπα, με ετοιμάζεις κάτι άλλο για να κατοκοκκινήσει. Έχεις κάσει με την κουμπτέ. Έχω ετοιμάσει έκπληξη. Να έχω τη Μέρη Βλουτή, την κολλητή της φίλη εδώ πέρα. Και πάει και μου χώνεται η Βλουτή και τη βλέπει. Έλα, Μερούλα, στην παρέα μας. Την κάση έχει πάρει είδηση. Σε κατάλαβε τώρα, έλα. Τι είναι αυτό, έχουμε... Α, θα φάμε τούρτα. Συγγνώμη, αλλά και η Μέρη Βλουτή σήμερα έχει γενέθλια. Εντάξει, γουστάρω, έλα, παιδιά. Έχουμε το Αγίου Μηνά σήμερα, γιορτάζει μήνα η Ορφανού. Η Βλουτή έχει γενέθλια. Καλώς ήρθες, αγάπη. Πώς το κατάφερες. Πώς το κατάφερες και το κράτησες αυτό αναμένο. Μα τη χάλασε την έκπληξη. Τι έχεις εσύ, ρε αγοράκι. Τι έχεις. Το λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει. Το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις, έπαμε. Περιμένετε, δεν έχω κάνει happy birthday. Μου έχετε καταστρέψει όλες τις εκπλήξεις σήμερα. Μου τα έχετε κάνει όλα εδώ κάτω εδώ μέσα. Συγγνώμη, αλλά εγώ ήξερα ότι η Μέρη θα κάνει γενέθλια με τους γονείς της. Ναι, αλλά την πήρες μάτι πίσω κρυφά. Δεν και λες που είναι εδώ, σε κατάλαβα, Μίνα Ορφανού. Λοιπόν, ευχή και το σβήνουμε παρέα, ναι. Happy... Μη μου χαλάτε και το happy birthday, ρε. Αυτή είναι η ξανθιά. Όχι εγώ. Χρεώνεται για πράγματα που δεν έχω κάνει. Μαθώα! Κάτσε να δώσουμε την τούρτα στο σεφ να την τεμαχίσει. Μπράβο. Νικολάκη. Σηκώθηκα τώρα για την τούρτα. Παιδιά, όσα μόλις κάτι έχει σήμερα, δεν είναι καλά. Για το γλυκό σηκώθηκε όμως. Την τούρτα. Δεν είναι καλά. Λοιπόν. Είμαι αθώα, δεν το ήξερα. Εντάξει, και δεν λοιπόν, είδα τίποτα. Είσαι αθώα. Εγώ έβλεπα εκεί που παίζουν τα παιδιά μουσική που είναι πολύ ωραίοι άντρες. Τίποτα άλλο δεν έβλεπα. Εντάξει. Αμάν δηλώσεις, πω. Λοιπόν, εσείς γιατί είσαστε φίλες, γιατί είσαστε φίλες. Γιατί μία τραβάει τα μιλιά της Ελένης. Η μία συγκρατεί την άλλη. Γελάμε πάρα πολύ. Τρελαίνομαι με σένα, έβλεπα καλημέρα ζωή, λάμψη. Γνωριστή. Και εξωτερικό και Ελλάδα. Και το μόνο που με κάνει χαρούμενη είναι στο Ντουμπάι, στο Boulevard Arab, το ξενοδοχείο, υπάρχει ένας πίνακάς μου μέσα. Καταλαβαίνω ότι είναι το είδος της τέχνης που σε εκφράζει περισσότερο. Ναι. Και γυρνάω πίσω στην ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Το πώς νιώθω ότι είμαι βραβευμένη. Ξέρεις τι γίνεται, όταν βραβεύεσαι για μια συγκεκριμένη δουλειά κινηματογράφο και έκτοτε δεν έχεις ξαναπάρει πρόταση, γιατί τυχαίνει να ζούμε σε μια χώρα πολύ κομπλεξική, δεν σου ανοίγονται οι ορίζοντες. Και όπως είχα πει και σε μια άλλη συνέντευξη, δικαίως στέρισα το βραβείο από μια βιολογική γυναίκα. Α, αισθάνεσαι κάτι τέτοιο? Αισθάνομαι ότι, ναι, ότι δεν μου άνοιξε κάτι. Και πιστεύεις ότι ο λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε, γιατί πραγματικά έχεις δίκιο σε αυτό που λες αντικειμενικά, μια κοπέλα η οποία βραβεύτηκε, έδειξε να έχει πολύ ταλέντο μέσα από αυτό. Είναι όμορφη, γοητευτική, ταλαντούχα,
Περιμένεις το επόμενο βήμα να είναι το ίδιο δυνατό και περιμένεις να υπάρξει γενικότερα προτάσεις, να υπάρξουν και εξέλιξη. Ναι, δεν υπήρξαν προτάσεις. Και αυτό το χρεώνεις το γεγονός ότι δεν γεννήθηκες βιολογική γυναίκα. Το χρεώνω το ότι το διαφορετικό είναι πάντα διαφορετικό. Είναι πάντα διαφορετικό, ναι, αλλά το να είναι διαφορετικό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να είναι και περιθωριακό ή πρέπει να είναι μη αποδεκτό. Νομίζω ότι κατάλαβες τι θέλω να πω. Νομίζω ότι έχει νόημα να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε πραγματικά, ναι, χωρίς υπονοούμενα. Απολύτως κατάλαβα τι λες. Την ίδια στιγμή μου λες ότι είναι μια κομπλεξική χώρα η Ελλάδα. Ναι, είναι. Δηλαδή, εντάξει, και ποιος δεν τη βιώνει. Δηλαδή, τη βιώνει ένας παχύσαρκος. Δεν ξέρω αν είναι η Ελλάδα η κομπλεξική χώρα ή αν γενικώς το σύμπλεγμα, αυτό που λέμε κόμπλεξ. Εάν γυρίσουμε την Ελλάδα 2.000 χρόνια πίσω, δεν ήταν η κομπλεξική. Τελικά το μέλλον είναι που κάνει τον άνθρωπο πουριτανό και όχι το παρελθόν και το παρόν. Η εξέλιξη, λες. Ναι, δηλαδή, η εξέλιξη είναι που κάνει τον άνθρωπο πουριτανό. Μας συμπλοκάρει περισσότερο. Και καλλιεργεί περισσότερο το σύμπλεγμα γενικότερα που έχουμε όλοι. Τα συμπλέγματά μας, ίσως. Τα πάντα. Στη φύση του ανθρώπου δεν είμαστε κομπλεξικοί. Η φύση μας γενικά, επειδή μας έδωσε μυαλό, γιατί αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Τέλος πάντων, ναι. Από τη στιγμή που έχουμε μυαλό και κάνουμε τόσα πράγματα, θα πρέπει να είχαμε πολλή εξέλιξη. Και εξέλιξη καλή. Αλλά όχι να μας πηγαίνει πίσω. Αλλά το μέλλον τελικά βλέπω ότι μας πηγαίνει πίσω. Έχεις μια πικρία και ένα παράπονο γενικότερα για το κοινωνικό Νταραβέρι. Για το κοινωνικό Νταραβέρι. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, γιατί ξέρω ότι έχεις περάσει και λίγο δύσκολα χρόνια στην παιδική ηλικία και αργότερα. Τα δύσκολα χρόνια, όταν περνάνε, έρχονται μετά τα καλά. Mm-hmm. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα, έχεις φλερτ. Εντάξει, εντάξει, δεν θα είναι για πάντα, γιατί μεγαλώνουμε και όσο και να είναι, όταν μεγαλώνεις, αλλάζει αυτό. Πάει πίσω πάλι. Το να είσαι εμφανίσιμη παίζει τελικά πολύ ρόλο. Βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ. Επιβεβαιώνει, βοηθάει, επιβεβαιώνει, δημιουργεί αυτοπεποίθηση. Τα πάντα, τα πάντα. Και γενικότερα εξελίσσεσαι πιο εύκολα όντας όμορφη. Από τις δικές σου συνεντεύξεις, λοιπόν, θα πάρω κάτι και ξέρω ότι μιλάς δημόσια και ανοιχτά για αυτό, για την ιδιαιτερότητά σου, για το γεγονός ότι γεννήθηκες αγοράκι και στην πορεία φρόντισες να γίνει αυτό που πραγματικά ήσουν μέσα σου και να το εξελίξεις σε επίπεδο οργανικό, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Και καταλήγεις να γίνεσαι το κορίτσι που έτσι κι αλλιώς ήσουν πάντα, αλλά που ήταν ατελές ίσως σε επίπεδο βιολογικό στην αρχή. Το φέρνεις στα ίσα του, γίνεσαι η γυναίκα που θα έπρεπε να είσαι, γιατί αυτό είσαι από τη φύση σου. Και γίνεσαι και όμορφη, γιατί και αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι μεγάλη τύχη που σου συμβαίνει. Δεν ξέρω. Για φαντάζω. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, παιδιά, αλήθεια. Για φαντάζω αυτό που σου λέω. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι ιδιαίτερως τυχερή. Το λέω πολλές φορές και στην παρέα μου πολλές φορές που τυχαίνει να λέω ότι είμαι τυχερή που ο σωματότυπός μου και η φωνή μου και. Κατάλαβες. Και το δέρμα ακόμα. Γιατί είναι... φαντάζομαι έχεις αναστραφεί κοπέλες οι οποίες δεν γεννήθηκαν κοπέλες. Μιλώ για αγόρια τα οποία στην πορεία. Πολλές φορές. Άλλαξαν το φίλο μέσω τους. Facebook, πολλά παιδιά μου ζητάνε συμβουλές. Και όταν βλέπω ότι θέλει πάμπολη δουλειά και όταν βλέπω ότι είναι και ένα 80, εγώ πάντα λέω ότι μην το κάνεις. Ναι. Και βασικά όταν θέλει πάρα πολύ δουλειά, μήπως δεν πρέπει να γίνεται κιόλας. Και άμα θέλει να το κάνει, ας το κάνει. Αρκεί να μην μου ζητάνε συμβουλές, γιατί με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ ήμουν ευτυχής και τυχερή που είμαι 1,68-1,70. Και γενικώς όλα τα χαρακτηριστικά σου είναι καθαρά θηλυκά. Δεν γυναικεία. Ξέρω αν ήμουν 1,85, αν θα ήμουν η Μίνα. Για πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Στείλτε μας τα tweets σας και αυτά, γιατί ξέρω ότι έχετε αρχίσει και φορτώνετε τώρα, γουστάρετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Είναι 5.000 μηνά. Θα τα πάρω εγώ. Έχεις πάρει τηλέφωνο. Χρειάζεται. Με τη σόμπα δώρο θα πάρω και τα 5.000. Δεν μπορούμε να τα στερήσουμε από ένα τηλεθεατή, αγάπη μου, επειδή είσαι στάρ όμορφη εσύ. No. 14.584, ρίχτε φόνη, εσείς θα τα πάρετε τα 5.000. Εγώ ποτέ δεν πρόκειται, έχω πάρει 100 φορές, μάλλον με έχει αποκλείσει η εταιρεία εμένα από την ιστορία. Ούτε η Μίνα θα τα πάρει. Ένας από εσάς, 14.584, 5.000. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο τηλεθεατόπουλά μου, με πολύ παρόλα, με Μίνα.
Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Παρόλε, παρόλε, παρόλε. Παρόλε με μήνα ορφανού σήμερα. Έχω ένα μαράκι. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Παρόλε, σοκάντο παρόλε. Θέλω να καταβάλω το 8 παρόλε, λέγω. Δεν θυμάμαι καθόλου τι λέγαμε. Εγώ θυμάμαι. Για πες. Λέγαμε ότι είχαμε πάει κάτω πεζάκια και γλύφαμε παγωτό σπρωξιγλύψε. Στη θάλασσα. Αυτό λέγαμε. Δεν θυμάμαι κι εγώ τι λέγαμε. Ας το πάρουμε από αλλού. Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι πως πήγα για break πάντως. Θυμάμαι ότι είπα στους τηλεθεατές μας ότι έχουν μείνει λίγα λεπτά για το 5.000. Αχ, μου είπες ότι θα πάρω τα 5.000 και τη σόπα. Μπράβο. Σου είπα ότι θα πάρεις τη σόπα δώρο που είναι σήμερα γιορτή σου, αλλά τα 5.000 θα πάρει ένα τηλεθεατής. Μην τα θες όλα δικά σου. Βραβευμένη είσαι. Όμορφη είσαι. Τα έχεις καταφέρει και σε έχει αγαπήσει ο κόσμος παρόλη την ιδιαιτερότητά σου. Τα έχεις καταφέρει να σε βγάλει. Παρόλε όμως, μετράει και η δικιά μου αξιοπρέπεια. Ο κόσμος δεν αγαπάει έτσι εύκολα, άμα δεν δείξει κι άλλο σε καλά στοιχεία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θυμάμαι τι λέγαμε, αγάπη. Ναι. Λέγαμε ότι είσαι τυχερό πλάσμα. Και είσαι τυχερό πλάσμα γιατί δεδομένου ότι γεννήθηκες αγοράκι και το έφερες στα ίσα του μετά, γιατί τα ίσα του ήταν να είσαι γυναικάρα. Όπως απλά είσαι. Δεν μπορώ την καταπίεση. Όχι, θέλω να πω ότι είσαι τυχερή γιατί λέγαμε ότι υπάρχουν και άλλα πλάσματα που έχουν ζήσει παρόμοια θέματα και δεν τους το έδωσε η φύση έτσι, όχι, εύκολα, το να το φέρουν στο θηλυκό τους, στα ίσα τους και να είναι γυναικάρα μετά. Και έλεγες λοιπόν πριν κάτι το οποίο πραγματικά το εκτιμά κανείς. Λες ότι έρχονται άνθρωποι και σου ζητάνε συμβουλές. Ναι. Σε φρικάρει το να σου ζητάνε συμβουλές. Στην αρχή όχι. Ναι. Αλλά μετά όταν πέφτανε βροχή. Ναι. Ναι, φρίκαρα γιατί λέω όπα. Αγόρια που θέλουν να κάνουν αλλαγή φύλου. Για τα πάντα. Α. Αλλά δεν μπορούσα να δώσω συμβουλές. Δηλαδή δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να δώσω συμβουλή. Ναι. Γενικά, εγώ νομίζω ότι το να δίνεις και συμβουλή είναι και λίγο αγενές πράγμα. Δηλαδή... Ναι, γιατί να δώσω συμβουλή. Στην αρχή το έκανα και μετά το μετάνιωσα. Και κάνει και γεροντικό λίγο, πες μου τη συμβουλή σου. Ναι. Τύπο ότι εσύ που ξέρεις τα πολλά, γιατί έχεις ζήσει περισσότερα. Και λες, κάτσε φίλε. Όπα. Γιατί εγώ. Αν θες να κάνεις το καλό, κάν το. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρεις το καλό, τι μυαλό έχει αυτό που θα πάει να το κάνει. Και δεν ξέρεις και αν είναι το καλό του καθενός αυτό που λες εσύ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι το δικό του νταραβέρι. Εντάξει, εγώ είχα και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το να αλλάξω. Ήθελα να συνεχίσω τους πίνακές μου. Μετά ήρθε η υποκριτική, που κάνω μια παρένθεση και πάω λίγο πίσω. Λέω, στέρισα ένα βραβείο, αλλά απ' την άλλη πάλι μπήκα και η Χρουσούζα μέσα σε ένα χώρο το οποίο άρχισε η κρίση. Λες, στέρισε ένα βραβείο από μια βιολογική γυναίκα, είπες. Ναι, γιατί το είπα αυτό. Γιατί όταν έρχεται ένα βραβείο, καλό είναι να έρθει και μια δουλειά. Δηλαδή, δεν πήγε μόνο στην Ελλάδα η ταινία, πήγε σε 42 χώρες. Σύνολο 9 βραβεία πρώτου γενικού ρόλου. Γιατί λοιπόν μετά εδώ στην Ελλαδίτσα αυτή που την προήγαγες παίρνοντας βραβείο, με το δικό σου και εσύ βήμα τέλος πάντων και κομμάτι. Αυτό το δάχτυλο είναι φρικτό, τώρα το είδα. Στο μόνο του. Βάλτε στο δάχτυλό μου. Έλα, αγάπη μου. Δηλαδή, τρε. Παραβωνιάστηκε. Να σου πω τι γίνεται. Το αφήνω εδώ για να μην το ξεχάσω. Ναι. Έχεις πάρει σόπα κουμτέλ, να ξέρεις, μέχρι τώρα και δαχτυλίδι, έτσι. Όχι, καλέ, αυτό θα το αφήσω. Λοιπόν, στο δίνουμε με χαρά. Ευχαριστώ. Όταν εγώ πήγα στη βράβευση... Εγώ και τη Βέρα μου να προσέξω. Δεν είχα ιδέα ότι θα πάρω το βραβείο. Εντάξει, δηλαδή δεν το είχα δεδομένο, ρε παιδί μου. Βέβαια, και μόνο που πας για την πιθανότητα να βραβευτείς, είναι ωραίο συνέστημα. Εντάξει. Δεν μπήκα, βγήκα, έφυγα. Δεν μάσησε. Όχι, δεν. Όταν άκουσα το όνομά μου. Ναι. Βασικά, εγώ μίλαγα δίπλα με τη σκηνογράφου. Κάτσε να δω αν έχουν γίνει όπως τα λες, γιατί έχω τα πάντα. Μα τα λέω γιατί έτσι έχουν γίνει. Όχι, δεν σε πιστεύω, για να δω. Για να δούμε. Από πού θα βλέπω εγώ. Από παντού. Μην πάθω λουμπάγκο. Μήνα ορφανού.
την Ακαδημία για αυτή την τιμή, το μπάνκο που πίστευσε σε μένα, τους συνεργάτες που κουράσαμε πάρα πολύ και τους τηλεφώρησα κι εγώ, γιατί δεν είχα ιδέα του νεοσυνεμά και μου το δείξανε πάρα πολύ βαθιά. Που η διαφορετικότητά τους τους έχει αναγκάσει να είναι στην αφάνεια. Το πέρασε και το μήνυμά σου, αγάπη. Μ' άρεσε και ο σινεμάς. Ναι, λάθος μου και μετά με κράξανε. Εγώ νόμιζα ότι το είπε σε επίτηδες. Όχι, δεν το είπα. Δεν λέω ποτέ τίποτα επίτηδες. Είμαι αυθόρμητη. Ό,τι μου βγει το λέω. Ο σινεμάς είναι ωραία λέξη γιατί είναι. Κι όμως με κράξανε την άλλη μέρα. Παντού γράφανε. Και ξέρεις τι με ενόχλησε. Όλο αυτό το χειροκρότημα που έγινε μέσα εκεί. Όταν βγήκα έξω, ήρθαν 5 άτομα και μου δώσανε συγχαρητήρια και η πρωταγωνίστρια από τον Κοινόδοντα και έμεινα 2 λεπτά και έφυγα και πήγα σπίτι μου. Φούσκα ήταν όλο αυτό το χειροκρότημα. Λες ότι έγινε μόνο για να εξυπηρετήσει τη στιγμή στη Λεζάντα. Έγινε. Είναι, ξέρεις κάτι, πάνω στον αυθορμητισμό μας κάνουμε πάρα πολλά. Όλο αυτό το χειροκρότημα, εγώ θα έπρεπε να είχα φύγει την άλλη μέρα το πρωί από τη χειραψία την πολύ. Ναι. Αλλά έφυγα μέσα σε 5 λεπτά. Που σημαίνει ότι σε 5 λεπτά για να φύγω, σημαίνει ότι είδα κάτι που δεν με γέμιζε. Άρα θα ήθελες, ας πούμε, να έχεις μια προσωπική επαφή με κάποιους ανθρώπους από εκεί διακεκριμένους. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Ό,τι μου δείξαν, έδειξα. Αισθάνομαι ότι έχεις μια και 2 ίσως και 3 πικρίες. Σχετικά με αυτό που συμβαίνει κοινωνικά. Αν πάρεις αυτή τη στιγμή όλη την Ελλάδα, είναι πίκρα. Λέγαμε όμως ότι μετά τη Στρέλλα δεν σου βγήκε κάτι grande, κάτι στο επίπεδο που θα έπρεπε ίσως. Ήθελα κινηματογράφο. Πιστεύεις ότι αυτό που παίζει ρόλο στη δική σου περίπτωση είναι τύπου ρατσιστική συμπεριφορά? Να το πω ξεκάθαρα. Ναι. Αν ήμουν γκέι θα είχα δουλειά. Mm-hmm. Αλλά το να γίνεις τρανς, καταρρύπτονται όλα. Γι' αυτό είπα η αφάνεια. Άρα λοιπόν, σε απορρίπτει λες η γκέι κοινότητα? Όχι. Το να είσαι γκέι είναι πιο εύκολο να δουλέψεις. Φοράς ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο, εντάξει. Τώρα που είναι και η μόδα και τα μουσια τα αφήνεις όλα. Αλλά το να βάλεις ένα ζευγάρι στήθος και να πάρεις μια γυναικεία μορφή, ανεξαρτήτου προσωπικότητας, σε πάει κάτω. Στη δική σου περίπτωση έχω την εντύπωση ότι δεν έχεις πάρει τυχαία μια γυναικεία μορφή και έχεις βάλει 2 τακούνια και ένα φουστανάκι. Αισθάνομαι ότι μιλάω με μια γυναίκα. Με γυναίκα μιλάς σωστά, το τοποθέτησες. Απλά πάλεψα κι εγώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Θα μου ήταν πάρα πολύ με εύκολο. Με ποιο τρόπο, Μίνα? Με ποιο τρόπο. Πριν κάνω κάτι, το σκέφτομαι πάρα πολύ καλά πριν το κάνω. Δηλαδή, θα μπορούσα αυτή τη στιγμή, αφού να το θέσουμε και έτσι, είμαι η μοναδική μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στο χώρο, όχι το celebrity, δεν είμαι celebrity, είμαι ηθοποιός, που είμαι η μοναδική με διαφορετικότητα, που θα μπορούσα κάθε μέρα όλα τα περιοδικά να γράφουν για μένα. Η Μίνα σήμερα είναι με αυτόν τον γκόμενο, αύριο είναι με τον άλλο γκόμενο και τέλος πάντων να τελειώνει άρα η χρονιά. Δεν έχεις προκαλέσει. Δεν θέλω να προκαλώ, γιατί δεν είμαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και μόνη μου να ήμουνα, πέρα από τους γονείς μου. Εντάξει, άλλαξα την εξωτερική μου εμφάνιση για αυτό που ήθελα. Και η εσωτερική μου το ίδιο είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αλλάζοντας, αλλάζω και μυαλά. Και πηγαίνω μετά προς το χειρότερο. Το θέμα είναι να εξελίσσω με και να παραδειγματίζεται ο κόσμος ότι, okay, είναι μια τρανς, αλλά τουλάχιστον παιδιά τα έχει καταφέρει με αξιοπρέπεια και το δείχνει και κάθε μέρα. Γιατί στην Ελλάδα βλέπουμε μόνο τηλεόραση. Ξυπνήστε και λίγο και δείτε ότι και η διαφορετικότητα, όπως και για μένα ο άλλος είναι πολύ διαφορετικός, υπάρχει μια αξιοπρέπεια σε όλους. Προσωπικότητα, ύφος, ήθος. Μέσα από αυτό που λες αντιλαμβάνομαι ότι αισθάνεσαι ότι υπάρχει λίγο ένας φασισμός των γκέι ανθρώπων. Δηλαδή μου λες ότι πιο εύκολα περνάει το γκέι πρόσωπο. Πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα γιατί η εικόνα τους είναι καθαρή. Όμως εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς οι γκέι, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι από αυτούς, άνθρωποι με προσωπικότητα και ταλαντούχοι. Γιατί δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές βρίσκομαι γκέι άτομα και τα βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δεν κατηγόρησα. Απλά εννοείτε. Τοποθετούμε ότι είναι πιο εύκολο είναι να έχει μια δουλειά. Είναι πιο αποδεκτή, ίσως. Ναι, είναι πιο αποδεκτή. Αυτό είναι που μου φαίνεται, μου κάνει εντύπωση. Είναι η εικόνα τους, παιδί μου. Δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή πάνω τους. Ξέρεις όμως, αντικειμενικά, η δική σου εικόνα δεν με σοκάρει καθόλου. Πιο πολύ με σοκάρουν άνθρωποι. Μου έχει τύχει να δω γκέι πρόσωπα τα οποία
Είναι κάπως, ας πούμε, και λες τώρα, ούτε γκέι είναι, ούτε straight είναι, ούτε, δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να είναι, να δείξουν τον γκέιλίκι τους και να το προβάλλουν ως ιδιαιτερότητα και ως στυλ και ως προσωπικότητα, φεύγουν, ξεφεύγουν, ας πούμε. Αν ήθελα κι εγώ να το παίξω πάρα πολύ γυναίκα, θα ερχόμουν εδώ πέρα μια σούπερ ταραντέλα, θα κουνιόμουν, θα πήγαινε το χτίριο δεξιά-αριστερά. Ό,τι κάνεις, είναι ωραίο πρώτα να το ζήσεις εσωτερικά. Δεν χρειάζεται στη δική σου περίπτωση να το κάνεις. Όταν είναι για να αλλάξεις, οτιδήποτε ρε παιδί μου, ζεις το πρώτα εσωτερικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν είναι στη showbiz και έχει σκοπό να μπει, ας ζήσει εικονικά μέσα του ότι μπαίνει χορτάτος, γιατί αν δεν μπει χορτάτος και μπει ξαφνικά και χορτάσει εκεί, τότε το έχασε το παιχνίδι. Είναι αυτό, το ρητό πάει σε όλους τους τομείς. Να σου πω κάτι, Σιμίνα, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, πιστεύεις ότι υπάρχει. Μεταξύ μας. Ναι, μεταξύ μας. Εγώ δηλαδή κάνω και πολύ χιλιόμετρο στον αέρα της τηλεόρασης. Αισθάνομαι και πολύ cool. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι είμαι στον κόσμο. Δεν έχω την εικόνα. Ένα πράγμα θα πω μόνο και ολοκληρώνεις. Είμαι τόσο cool άτομο, τόσο κομπλεξάριστο, που και αυτά που έχω κάνει τα θεωρώ λίγα. Θα ήθελα κι άλλα να κάνω. Είσαι δημιουργική. Ναι. Είσαι δημιουργική και είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να κάνεις πράγματα γενικότερα, αλλά θέλεις να είναι και αποδεκτά. Έχεις περάσει και από μια φάση της ζωής σου που δεν έχεις. Φαντάζομαι ότι στην παιδική ηλικία, στο μεταβατικό στάδιο, μέχρι να γίνεις το κορίτσι που βλέπουμε σήμερα, πέρασες δυσκολάκια. Ο Γιουχάρης με υπήρχε. Εγώ πριν να περπάταγα να με κράζανε και από πίσω μου να παίρναγε μια κοντρή και να λέγανε ντόφαλε. Δηλαδή, και λέω, εντάξει, κράζουν και την άλλη από πίσω. Και λέω εκεί. Οχ, οκ, δεν κράζουν μόνο εμένα, αλλά περπάταγα. Ήξερες ότι κάποια στιγμή τελειώνει το πανηγύρι, το φαίνεσαι αγοράκι και αυτό πρέπει να τελειώνει σύντομα, να τελειώνουμε για να πάμε στο γυναικείο, γιατί αυτό είναι η φύση μου. Ήξερες ότι θα γίνει σύντομα αυτό. Δεν ήξερα όμως ότι θα έπαιρνε αυτή την εικόνα. Ποια εικόνα? Αυτή που έχω τώρα. Την ωραία εννοείς εικόνα. Ναι. Δηλαδή, ήσουν διατεθειμένη να το κάνεις, να το πας, ακόμα και αν δεν σου βγαίνει και στο τέλειό του όπως έβγαινε. Όχι, δεν θα έμπαινα στο τρυπάκι να κάνω επεμβάσεις για να βγω μετά κάτι εντελώς εξωγήινο. Που το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Ναι. Και είναι θλιβερό. Και το θλιβερό είναι ότι δεν το έχουν οι τρανς, το έχουν πλέον οι γυναίκες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, είναι όπως είχα πει κάποια στιγμή, η τηλεόραση γέμισε τρανς γυναίκες. Αυτή είναι η διαφορά. Μην κράζεις κάτι που πας και το κάνεις μετά και χειροτερεύεις τη δική σου εμφάνιση. Και επίσης κράζεις κάτι το οποίο δεν το δημιούργησες εσύ, δηλαδή στο δώσεις. Δηλαδή το να βάλει μία τρανς κοπέλα το πέντε νούμερο στήθος, γιατί το έχει άκτη που δεν το είχε εγγεννητής, εσύ που είσαι γυναίκα, μην βάζεις το 8. Αυτό πάει, Μίνα μου, μαζί με την θεία, την προσωπικότητα και την κρίση του κάθε ανθρώπου. Μα εκεί κατέληξα, ότι όταν έχεις προσωπικότητα και σκέφτεσαι πρώτα πριν τι πας να κάνεις, είναι πολύ πιο εύκολο να το ολοκληρώσεις. Με ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Εγώ δεν είχα ονειρευτεί κάτι πολύ κραυγαλαίο, είχα ονειρευτεί ότι θέλω να γίνω γνωστή. Μέσα μου, να συμβαίνει και έξω μου. Και να γίνω γνωστή, αλλά όχι ως ηθοποιός, γιατί δεν ήταν η βλέψη μου. Εγώ, επειδή ζωγράφησα από μικρό παιδί, να γίνω μια γνωστή ζωγράφος. Και όταν τα έργα μου έχουν βγει και εξωτερικό, εκεί χαίρομαι. Γιατί η ζωγραφική είναι μια άλλο είδους τέχνη. Τότε δεν θα πρέπει να γκρινιάζεις, γιατί στα υποκριτικά σου μετά δεν σου βγήκε πολύ το χαρτί. Να μην μπερδέψουμε την υποκριτική με τη ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι. Ναι, ναι, απλώς λέω το εξής, ότι επειδή σ' άκουσα πριν να έχεις αυτή την πικρία που αλλά λέγαμε σχετικά και γιατί, με το όχι, 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 θα ολοκληρώσω. Όλοι ξέρουν ότι και στο Ντουμπάι ξέρανε που πήρανε τον πίνακά μου. Είμαι η μόνη Ελληνίδα που κοσμεί δικό της έργο μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο, που για να μπεις μέσα θέλεις 3.000 με το καλημέρα. Και ξέρουν τι είμαι και δεν έχουν θέμα γι' αυτό. Μπορεί να τους αρέσουν τα εξωτικά φρούτα εκεί πέρα, αλλά γενικά ένας άνθρωπος της τέχνης, όταν θέλει να πάρει ένα πίνακα, δεν τον ενδιαφέρει αν αυτός που το έκανε είναι κουτσός, ανάπηρος, έχει τρία στήθια, τρεις ποπούς. Τον ενδιαφέρει η δουλειά που έβγαλε πάνω στον καμβά. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, βοηθάει πάρα πολλές φορές στο να γίνει πιο γνωστό το έργο σου, το να έχεις μια ιδιαιτερότητα και μια προσωπικότητα, η οποία έχει και έτσι ένα βιωματικό. Α, όχι. Τα συγκεκριμένα έργα που έχουν πουληθεί εκεί δεν είχαν ιδέα ότι στην Ελλάδα
έχω κάνει εντάξει, κάτι. Εντάξει, δεν θα πρέπει να συγκρίνω όμως τον ζωγράφο με τον ηθοποιό, γιατί όπως και να το κάνουμε. Όχι, δεν γνωρίζανε ότι έχω κάνει κάτι. Ναι, όπως και να το κάνουμε, θα έρθει ο άνθρωπος που ζωγραφίζει. Αυτού του είδους η τέχνη, βλέπεις το είδος που παράγει, βλέπεις το έργο του. Ενώ ο ηθοποιός, το έργο του είναι και ο ίδιος του εαυτός. Οπότε είναι μοιραίο να κρίνεται και σαν προσωπικότητα. Όχι, δεν και σαν κρίνω. Απλά ενημερώνω ότι αυτοί που πήραν τα έργα μου δεν είχαν ιδέα ότι εγώ έχω κάνει υποκριτική στη ζωή μου. Με γνωρίσανε μόνο ως ζωγράφο. Αν γυρίζεις το χρόνο πίσω, Μίνα, όχι αν γυρίζεις το χρόνο πίσω, αν ξαναγεννιώσουν. Θα ήθελα να ξαναγίνει αυτό. Θα ήθελες να ξανασυμβεί. Για να πετάξω πολλά χαστούκια. Σε ποιους θα τα πέταγες τα χαστούκια?